Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιστη ιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό σας μεσημέρι. Μετρόπολη 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Εδώ σε 95,5 των FM. Με τη γνωστή παρέα, τη γνωστή συνταγή της επιτυχίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Γιάννη Τσιράπη στο production, την Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Γράφετε 9.55, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνει στο 54.340. Μετρόπολη 95,5. Στέλνετε στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Ακόμα και στο φαγητό τελικά άλλα πράγματα θέλουν οι γυναίκες και άλλα οι άντρες. Αυτό βέβαια είναι πρόβλημα. Το έλυσε ο Deliveras στο deliveras.gr, γιατί τώρα μπορείς να παραγγείλεις ταυτόχρονα άλλο φαγητό για τη γυναίκα σου και άλλο για εσένα από διαφορετικά καταστήματα και η παραγγελία σου να μπει σε ένα καλάθι, σε ένα λογαριασμό. Γιατί στο deliveras.gr όλα γίνονται. Δύο παιχνίδια απομένουν για να ολοκληρωθεί αυτή η αγωνιστική και να πάμε μετά στα επόμενα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου, καθώς τα περισσότερα έγιναν. Ένα θα αρχίσει σε λίγο ανάμεσα στον Πανιόνιο και τον Μπας Γιάννα και στις 7.30 ο Πλατανιάς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Με διαγωνισμό για τους φίλους του ΠΑΟΚ, τους οποίους αρέσει το θέατρο, ή για τα παιδιά εκείνα τα οποία δεν γνωρίζουν ιστορία και καλό είναι να μάθουν την ιστορία μέσα από μια θεατρική παράσταση, το ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ, το οποίο δίνει 10 διπλές προσκλήσεις για 10 τυχερούς φίλους ακροατές με μια πολύ απλή διαδικασία. Γράφεται α1, αφήνεται κενό, γράφετε τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνετε στο 54344. Το έργο είναι του Σταύρου Τσιόλη, σε συνοθεσία Ταξιάρχη Χάνου, και παρουσιάστηκε το Μάιο μόνο για 11 παραστάσεις. Επαναλαμβάνει και από τη θεατρική περίοδο στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών, σε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο. Έναρξη έχει γίνει πριν από λίγο καιρό και μπορείτε να πάτε 10 από εσάς μαζί με κάποιον φίλο σας. 10 διπλές προσκλήσεις. Τι να γίνει. Τι σχέδιο, τι έργο είναι αυτό. Το έργο, το ταξίδευμα με τον ΠΑΟΚ. Ταξίδευμα με τον ΠΑΟΚ, τι, κλέβοντας τους καταστηματάρχες, δέρνοντας τους αντιπάλους. Άμα δεν έχει βία, τι να πάει να δει ο άλλος. Σκοπός είναι. Μπορεί να έχει σεξ. Τι να έχει. Μπορεί να έχει σεξ. Τι σεξ να έχει, ρε, τι σεξ να έχει. Καλά τσιγαρλίκι να έχει, να έχει. Σεξ τι να έχει, ρε. Σεξ στον αγωνιστικό χώρο. Λέγε ρε Κόκκινε. Τι να πω. Με Σπύρο Κουλιανός τηλέφωνο. Ναι. Κλέψαν ένα Audi S3. Ναι. Ξέρετε το S3. Όχι. Τα 265 άλογα. Το τρίθυρο, 50.000 ευρώ κάνει καινούριο. Νία, πρέπει να λέμε ευγενία, νία, 99.50. Νία, νία, ρε, νία, νινία, νία. Νίκος, Ιορδάνης, Αλέξανδρος. Και τον Ιορδά και τον Αλέξανδρο. Νία, ρε, νία, 99.50. Μπλε σκούρο, από άνω τούμπα. Τώρα αυτός έχει γκαϊλέ μεγάλο άνθρωπος, γιατί είναι καλό αυτοκίνητο, αλλά αν έχεις τέτοιο αυτοκίνητο δεν τα αφήνεις την άνω τούμπα έξω. Το βάζεις σε ένα υπόγειο, ας πούμε, και το έχεις. Δεν είναι να κυκλοφορούν τώρα τα γυφταριά δεξιά και αριστερά και να έχεις εσύ το Audi το S3. Τι ειλικρινά να μου απαντήσεις. Πιστεύεις ότι κάποιος έχει στα μπάρει ένα αυτοκίνητο να το κλέψει. Ναι. Έχει βάλει σκοπό να το κλέψει. Ναι. Και θα κολώσει αν είναι σε. Θα κολώσει, ναι, θα κολώσει.
Θα κολλώσει. Εγώ δεν νομίζω ότι θα κολλώσει. Εσύ τι λες να κάνει. Αν έχει κοπά. Θα το εγώ σε υπόγειο μέσα και θα μου το πάρει. Αν έχει κοπά να το πάρει, θα το πάρει. Δεν θα το πάρει. Καλά, οκ. Okay. Δεν θα το πάρει. Έχουμε διαφορετική γνώμη. Δεν μπορεί να σου πει. Άμα είσαι μια πιστόλα στην τσέπη και το ξέρει αυτό, δύσκολα θα το πάρει. Καλά, καλά. Καλά. Ναι, ναι, καλά, καλά. Σαν τον Τζιρόνι πήγε, πήρε δύο απανάκριβα αυτοκίνητα, τα κλέψανε να πούμε. Λέω γιατί παίζει απανάκριβα αυτοκίνητα. Μάνατζερ λέει είμαι. Και επειδή είσαι μάνατζερ, πώ λέει, και έχει δίκιο. Εσύ θα πας να εγχειριστείς ένα γιατρό που θα έχει Σκόντα, ξέρω, Σεατ Κόρντομπα. Θα πεις το κόσμο ο γιατρός, άμα εμφανιστεί με Mercedes θα πεις ο γιατρός. Το κουστούμι του μάνατζερ είναι το αυτοκίνητο. Αυτό είναι. Η βιτρίνα, το παραμύθι. Δεν είναι το παραμύθι. Έλα ρε τελείωνε εκεί πέρα. S3 Audi, ο άλλος ήθελε στην άλλο τούμπα ελεύθερο να το έχει. Δεν το φάνε. Τι θα το κάνουν, το αφήσουνε. Μέχρι τώρα έλεγες για αυτούς οι οποίοι τους κλέβουν αυτοκίνητα παλιά. Ναι. Αυτό μάλιστα το κλέψεις. Αυτό αξίζει τον κόπο. Είσαι για δέσιο. Εγώ είμαι για δέσιο. Κανονικώς. Αυτό δηλαδή, άμα είναι να πα, τι θα κλέψω, καμιά σκόνα να κάνω σφουγγαρά. Θα κλέψω αυτό το Audi, αυτό θα έχει λεφτά. Επανάθεμά. Τι επανάθεμά. Το έχει έξω. Είσαι. Θα το φάω, τι θα το κάνω. Audi S3. Σερσερί. Εγώ είμαι σερσερί. Σερσερί είναι αυτό που κλέβει κανέναν Ισάν ενό σφουγγαρά. Το S3 καλά κάνει. Σερσερί. Και από του λίγου. Λοιπόν. Δίνεται αμοιβή, αλλά δεν μα είπε τι αμοιβή. Δηλαδή 100 ευρώ. Φιλιά. Τι αμοιβή. Δύο φυλάκια. Δίνεται, λέει, αυτό το δίνεται αμοιβή είναι αόριστο. Ναι, δίνεται, 3 ευρώ και α πει 10 ευρώ, 20 ευρώ, 50 ευρώ. Πόση αμοιβή δίνει, ρε κουλιανέ. Άμα με τρώγανε με ένα S3, ένα διχίλιαρο θα δίνα για πλάκα. Όποιο το βρει. Ένα διχίλιαρο για πλάκα. Λοιπόν, άλλα λέγε. Τραβάμε, ζούμε καταρχήν ιστορικές στιγμές. Ναι. Έχουν φάει πέσιμο διαιτητές. Σωστά. Από ποιον? Από περίεργους τύπους. Ποιος, πότε? Δεν έχουν φάει. Ο Βασάρας δεν είχε φάει πέσιμο. Ο Βασάρας. Ο Μπάκας δεν είχε φάει πέσιμο. Ο Βασάρας έβαγε πέσιμο. Κάτσε λίγο να σε απαντήσω. Δεν θέλω. Όχι, θα μου θέλεις. Ρε, σε μην πηγαίνεις στην κουβέντα, ρε. Μετά το ξύλο γύρισε με στο χοντρό. Λοιπόν, ναι. Έχουν φάει διαιτητές πέσιμο. Ναι. Ποδοσφαιριστές έχουν φάει πέσιμο. Δημοσιογράφοι έχουν φάει πέσιμο. Αθλητές έχουν φάει πέσιμο. Μετεωρολόγος ρε φίλε να φάει πέσιμο. Ποιος έβαγε? Δεν το φανταζόμουν. Ποιος έβαγε πέσιμο? Γιατί ρε κουφάλα χιονίστηκε στην Αθήνα και δεν χιονίζει στη Θεσσαλονίκη. Πότε? Και εδώ ρατσισμό έχουμε. Πότε? Γιατί είπες ότι θα βρέξει αύριο και δεν βρέχει. Έγινε στον Αναούρτο Κλειδωσάκη. Τι του είπαν? Του την πέσανε το γύρο. Ποιος? Του την πέσανε, ρε. Ποιος του την έπεσε και πού? Βλαμμένη. Ρε, ακούει ο άλλος, δεν ξέρει. Ποιος του την έπεσε του και πού? Την πέσαν βλαμμένη. Ποιοι? Στη σελίδα την οποία έχει και δει, λέει τον καιρό. Α, στη σελίδα του την πέσανε. Γιατί δεν κατάλαβα. Μεγάλη αυτή, τον κάνανε. Του κάνανε τα μούτρα από κρέα. Άσε ρε κόκκινε. Συγγνώμη τώρα. Του την πέσανε, ξέρει σημαίνει. Ναι. Πήγαν και του δώσανε ένα βρωμόξυλο, του πάσαν τα μάξι και φύγανε. Του την πέσανε με τη σελίδα. Για να συνεννοηθεί. Άσε, άσε. Συγγνώμη τώρα. Αυτό ο οποίο διαμαρτύρεται σε ένα μετεωρολόγο για τον καιρό και τον επιτίθεται λεκτικά. Πόσα κιλά βλακίας πρέπει να έχεις? Θα σου πω εγώ που μπορεί να μην είναι βλάκας, γιατί εσύ είσαι βλάκας που δεν το αναλύεις. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα site μετεωρολογικά, τα οποία έχει ας πούμε για να πέσει 4 πόντους χιόνι και λένε για 50 χιόνις πόντι και παίρνουν προμήθειες από τα χιονοδρομικά. Τα ξέρεις αυτά? Πού να τα ξέρεις αυτά? Εσύ το καταγγέλεις αυτό δηλαδή τώρα? Ρε κόκκινε, καταλαβαίνεις ελληνικά. Ελληνικά. Υπάρχουν site, ναι, τα οποία. Εγώ δεν έχω πιο site. Σκοπίμως δηλαδή. Σκοπίμως λέω εγώ. Ναι. Είναι να πέσει μια τσίρλα χιόνι και γράφουν ότι θα πέσει 100 πόντι. Για να κλείσει ένα δωμάτιο. Κλείνει ένα δωμάτιο και παίρνει προμήθεια. Το καταλαβαίνεις. Καλά κάνει και τον βρίζει, εάν τον βρίζει. Εάν πει ότι θα πέσει, ξέρω εγώ, 5 τόνους τόνι και πάει ο άλλος και κλείνει χιονοδρομικό και δεν έχει χιόνι εκεί πέρα και σταλαχτεί δηλαδή, κανένα. Εσύ πιστεύεις ότι ο άλλος βγαίνει στην TV? Ναι, ναι. Δεν λέω για τον, τον Αρναούτογλου. Και θα πάρει τώρα προμήθεια. Ρε. Δηλαδή τώρα είσαι τόσο διαστραμμένο μυαλό. Άλλο το site που μου λες. Είπα, εγώ σου λέω για τον μετεωρολόγο. Κατάλαβε. Ο οποίος βγαίνει. Είναι κατηρτισμένος. Ρε εσύ αυτός ο άνθρωπος ο κόκκινος, το ουίσκι, του το δώσα χαλασμένο. Άλλο σου λέω ρε. Σου λέω υπάρχουν site. Δεν σου είπα για τον Αρναούτογλου. Τόσο το κεφάλι εσύ σου. Εσύ δικαιολογείς το πέσιμο που έγινε στον Αρναούτογλου. Το δικαιολογώ, ναι. Αν δικαιολογούς το πέσιμο που θα γίνει ή γίνεται σε κάποιο site, ναι, θα σου λέγα έχεις δίκιο. Αυτό που λες είναι διαμέτωρο. Αρναούτογλου πει αύριο ότι θα πέσει 7 τόνι χιόνι στα Γρεβενά και δεν πέσει. Mm. Και κλείσω εγώ ένα δωμάτιο 200 ευρώ τη μέρα. Mm. Και τα πληρώσω για να δω χιόνι. Και δεν τα δω. Δεν θα τον βρίσω. Τι με κοιτάς, ρε. Έχεις παρατηρήσει. Εσύ, άμα είχες μετεωρολογική σελίδα και ερχόταν τα χιονοδρομικά και σου λέγανε, τι θα έλεγες?
Δεν τα παίρνω. Καταρχήν. Εγώ είμαι τίμιο! Δεν κατάλαβε κάτι. Θα μα το δώσει ο Καγιούλη δύο διπλά του Ηρακλή να παίξει. Δεν τα παίξει. Τίμιο θα πει. Να μου δώσει ο Καγιούλη. Πε σε παίρνω ο Καγιούλη και σου λέει παίξε την ξάνθη διπλό στην Ελλάδα. Πάρει την αδειοδότηση. Ναι, άσε. Μην τα παίζετε πολύ τίμη. Καλά κάνουν και του την πέφτουν. Έχω παρτίδε. Καλά κάνει και του την πέφτει ο καθένα όταν θεωρεί ότι αυτό που λέει δεν είναι σωστό. Εγώ δεν λέω ότι έχει κάνει ο Αρναούτογλου κάτι. Αλλά σου λέω. Να τον βρίζει. Ρε κόκκινε. Εγώ δεν μ' αρέσουν αυτά τα χειμερινά σπορ. Ούτε, ούτε αυτοί που πάνε πάνω εκεί στα χιόνια. Σε άλλους άκου δω ρε, τα μούτρα τους δεν μ' αρέσουν. Έχουν ένα διθενισμό. Πρόσεξε τώρα να δεις. Μπρούκλιδες. Έχουν ένα διθενισμό. Μπρούκλιδες, μπούκλιδες, νεόπτωχοι κτλ. Με τα τζιπ, τα αυτά κτλ. Πρόσεξε. Αυτοί ξέρουν όμως και μπαίνουν μέσα στα μετεωρολογικά κτλ. Site κτλ. Και καταγγέλουν ανώνυμα. Και λένε ότι εκεί με ξεγελάσαν. Τα υπερβάλλουν τα πράγματα για να πάμε να κλείσουμε. Που ξέρω εγώ αυτοί άμα δεν πήρανε προμήθεια. Λέω, ξέρω. Πάμε μια φορά ακόμη γιατί στο έχω πει άλλη μία και τελειώνει εδώ. Σου φάνηκε παράξενο. Καλά κάνει ο άλλος. Γελάω. Ναι. 1000 ευρώ είναι η αμοιβή. Η αμοιβή για το αμάξι που εκλάπει είναι 1000 ευρώ. Με ενημέρωσε ο Νίκος Κουλιανός τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Okay. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ενημερώνω. Άρα αφού είναι 1000 ευρώ, να το πούμε άλλη μια φορά. Είναι. Όχι για τις εκφωνήσεις. Άμα βρεθεί. Ναι, εντάξει, το τι δίνει η αμοιβή. Audi S3. Αυτά τα Audi είναι δίθυρα με πολλά άλογα 2 λίτρα, 2.000 κυβικά. Δηλαδή, αν το δείτε, μην προσπαθείτε να το κυνηγήσετε. Μία, είναι καινούριο, το πήρε πρόσφατα αυτός. Έδωσε μια 50. 99.50, μπλε σκούρο. Από άνω τούμπα το πήρανε. Δεν θα λες μία. Πάντα το λένε πινακίδα. Ναι. Λένε τρία ονόματα για να καταλαβαίνει ο κόσμος ποιος είναι το τρία γράμματα. Ωραία, πες τα τρία ονόματα. Νίκος, Ιορδάνης, Αλέξανδρος. Ναι. Δεν το λέω για να σε πικάρω. Πάντα λένε τρία ονόματα. Τι τα λένε. Έτσι τα εκφωνούν. Ναι, τελείως. Μία με γιώτα. Πάει, πάει. Εντάξει, δίκιο έχει. Δεν το είπα για κακό. Εντάξει, το ξέρω. Άρα μία μπορεί να ήταν και ήττα. Οπότε μία με μπορεί γιώτα. Να ακούει άλλος μία. Μπορεί να ακούει κάτι. Δεν είναι. Σωστό. Όλοι κρινόμαστε γρηγόρα για τη δουλειά που κάνουμε, οπότε δεχόμαστε και την κριτική. Φυσικά. Ναι, ρε φίλε. Καλά. Αν να βρίζω το μετεωρολόγο. Γιατί να μην το βρίζεις. Λέω για τελευταία φορά. Άντε πάλι τα ίδια. Επειδή τη χάνει. Το σεισμολόγο τον βρίζεις. Όχι. 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 Εγώ αυτόν που τον Παπαζάκο 40 χρόνια τον βρίζω. Και τι έγινε. Τον έχω σκίσει. Ξύθηκαν τα φρύδια. Δεν ξέρω τι με. Εγώ λέω ότι με ξεγέλασε το 78. Δεν μπορώ να το πω. Μου είπε άλλα και έγιναν άλλα. Δεν έχω δικαίωμα να το πω. Ο άλλος μπορεί να πει αυτό που λέμε. Είπες μία είδηση και βγήκε λάθος. Δεν μου τη λέει. Και καλά κάνει. Φίλοι, εμείς δίνουμε προγνωστικά και την ακούμε. Βρέας τα προγνωστικά. Τα προγνωστικά δεν πειράζει. Το είδηση λάθος και να είναι ψεύτικη. Να είναι λάθος. Να είναι λάθος πληροφορία. Εδώ δεν πρέπει να το σε σκίσουμε. Που τον έβγαλε στις φυλακίες. Ποιον? Τον Τσοχατζόπουλο. Γιατί είναι μέσα. Εννοείται. Λες, τον είδες μέσα εσύ. Φυσικά και. Άντε καλά, εντάξει. Λοιπόν, τρεις-τέσσερις αιτήσεις έχει κάνει και ακόμα μέσα είναι. Αλλά δεν ικανοποιούμε. Αν έρθουν τα λεφτά, τότε θα ικανοποιηθώ. Αυτά που. Γιατί τον βάλανε μέσα, τι τον κάνω μέσα. Τότε ούτε τον Παπαγεωργόπουλο ικανοποιήθηκε που τον χώσανε μέσα. Φυσικά. Ούτε τον άλλο. Τα λεφτά δεν γυρίσαν πίσω. Το σαξοφωνίδι, πώς το λένε. Εννοείται. Το σαξόνι, πώς το λένε. Εννοείται. Ναι. Τα λεφτά θέλω. Τα λεφτά, σωστό. Τι να τον κάνουμε. Για να τον πληρώνουμε και από πάνω. Να χαρώ το φίλο. Τα λεφτά. Σωστό. Λοιπόν. Ο καιρός βασίζεται σε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν με νοιάζει, ρε, υπάρχει ένας αστάθμιος παράγοντας. Λοιπόν, μισό λεπτό. Δεν είμαι μετεωρολόγος. Μου το έχουν πει. Πάντα λειτουργεί με ποσοστά. Δεν θα σου πούν ποτέ ότι είναι κάτι 100%. Αρκούδα σκάει όπως. Κάτι μπορεί να αλλάξει, να συμβεί. Ναι, εντάξει. Να πέσει κανένα σκουμίτι. Όχι, ρε παιδί. Αντί για χιόνι να ρίξει βροχή. Αυτό είναι, πάει. Αντί για πολύ χιόνι να πέσει λίγο χιόνι. Τελείωσε, πάει. Αυτό. Ναι. Η καλύτερη. Η καλύτερη πρόβλεψη. Η καλύτερη πρόβλεψη, ναι, ναι. Το καλύτερο προγνωστικό, ναι. Το δίνει η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Τι είναι αυτό. Η ΙΠΑ. Με ύψον, ΙΠΑ. Ναι, τι είναι αυτή. Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας έχει την καλύτερη πρόγνωση καιρού. Πολιτικής. Ναι. Τέλειος. Εντάξει. Και σου λέει, στην περιοχή Κωνσταντινοπολίτικα που είσαι, έχει 80% πιθανότητα βροχής για το επόμενο δύο. Εντάξει, πάει στα θέματα. Αυτό. Θέματα. Πωλείται τελικά ο Ροντρίγκες ή δεν υπάρχουν. Αν μα κάσει τα 4 εκατομμύρια, πολύ δεν μπορεί. Για 2,5 κάτι ακούω. Ποιο? Κάτι ακούω για 2,5. Κοίταξε να δει. Θα σου πω το εξή. Εάν δώσουν την ρήτρα, δεν μπορεί κάτι. Η ρήτρα είναι 5,5. Πόσο είναι, δεν ξέρω. 4. 4. Και ένα που θα πάρουν οι μανατζαρέλε. Εάν δώσουν την ρήτρα, πωλείται. Τώρα οι τουρκαλάδε θέλουν με λιγότερα λεφτά και ο πάω και υποκύψει, πάλι θα το συζητήσουμε. Θα φανεί. Ναι. Εσύ τώρα τον ακού 2,5. Ναι. Και όχι 4 ή 5 που κοτώ στην αρχή. Ναι. Εμένει στην άποψή σου ότι όλα πωλούνται. Ανάλογα την τιμή. 2,5 εκατομμύρια για πες μου τώρα. Τι 2,5 εκατομμύρια. Λίγα είναι. Είναι λίγα. Λίγα είναι. Με 4 τον δίνω. Τη ρήτρα του δηλαδή. Δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς.
Αν ο προνοητικός να αύξει να τη ρίχνει. Συζητάμε, γιατί ναι. Εδώ τώρα πέφτει πολύ χαμηλά. Όταν λέμε για 2,5 εκατομμύρια. Πάει για ξεπούλημα. Ναι, κοντεύει το ξεπούλημα. Να πει ότι έχει ανάγκη. Ναι. Και στο 4 διαφωνούμε και είπαμε γιατί διαφωνούμε. Ναι. Φυσικά και τα πάντα πολλούνται και αγοράζονται. Ναι. Αλλά δεν ξεπολούνται. Ναι. Λοιπόν, εκτός αν υπάρχει ανάγκη. Εκεί πάσου. Τι πάσω. Αν σου πει ότι το μαγαζί έχει. Πόσο κοστίζει ρε αυτός, πόσο τον αξιολογείς. Ένα τάλιρο. Ένα τάλιρο. Ωραία. Ένα τάλιρο. Εγώ θα ζητούσα 8. Για να μπορούσα να το πουλήσω 5. Εσύ. Καλά, είσαι παπατζής, είσαι ό,τι θες κάνεις. 8 ζητάω για να πάρω 5. Τι θες, τι με νοιάζει. Εγώ θα τον έδινα περισσότερα χρήματα καταρχήν. Ποιον. Θα έκανα αναπροσαρμογή συμβολέου. Ναι. Θα έβαζα μεγαλύτερη ρήτρα. Ναι. Για να μπορώ να πάρω το προσδοκόμενο. Λέει τα 4. Ναι. Να μην τολμάει άλλο να μου πει 2,5. Ναι. Να ζητάω εγώ 10 και να μου πει ναι. Με 6 το δίνεις. Κακός να σε πάνε σε μια ομάδα, αλλά αυτό είναι καλό. Ναι, σωστό. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι, φίλε, αυτό είναι νόμι της αγοράς. Ναι, είπα, βάζεις την τιμή ψηλά ναι. Για να μπορείς να πετύξεις αυτό. Εντάξει, άμα δεν πουλήσεις το Ροντρίγκες, θα πουλήσεις το Τζίμιροτ. Κοντά είναι κι αυτό. Αυτό από πού βγήκε. Τι από πού βγήκε. Από πού βγαίνει αυτό. Γι' αυτό είναι σε καλή μοίρα. Σε καλή μοίρα. Ποιος τον, το δίνεις... ποιος τον θέλει. Τι ποιος τον θέλει. Ποιος τον θέλει. Πού ενδιαφέρονται γι' αυτό. Το εξωτερικό. Ναι, Τουρκία και. Τουρκία και. Οι Τούρκοι έχουν τραλαθεί με εμάς, δηλαδή. Θέλουν να μας τα πάρουν όλα. Γιατί να μην πάρουν. Λοιπόν. Και πόσα δίνουν. Ένα τεσάρι. Τεσάρι. Αμέ. Το τζίμερο το δίνω μνιώντα για τεσάρι. Βρίσκει 10 τζίμερο. Πλάκα μου κάνει. Σωστό. Τι λέω. Ο άλλο σκοράρι. Μπαίνεις... Δεν είναι μόνο σωστό, η ταχύτητα, ναι. Η έκρηξη που έχει και αυτά. Ποιο... Το τζίμερο το δίνω. Ναι. Τρέχοντα. Σωστό. Μ' αρέσει. Δεν πιστεύω να φωνάξουν οι παοξίδε τίποτα για μένα γιατί δίνει το τζίμερο. Εδώ ο Ροντρίγκε δεν φωνάξει. Εγώ το λέω αυτό. Σωστό. Άκου, λέει, ο Γρηγόρη μπορεί να είναι ένα ανόητο για τον άλλο. Τι είναι ο μάνατζερ. Τι γνώμη του λέει. Κόκκινη υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία εξαρτώνται από τον καιρό και ο Κοσμάκης κάνει τη δουλειά του. Να χάνει τη δουλειά του δεν νομίζω από τον καιρό. Να επηρεάζεται τη δουλειά του από τον καιρό, όπως οι αγρότες φυσικά και επηρεάζονται. Ακόμα να χωνέψει ο σύντροφος στο Μαΐδης ότι ανεβήκαμε και έμεινε. Ψάχνει στημένο στα σέρα, όταν καλούσε τον Κυλκής να στείλει ανέβει. Για ποιο πας. Σε Κεβάρα. Δεν ξέρω. Πασεραϊκός. Αυτός είναι σε Κεβάρα κλαβ. Αυτός βρίζει. Είναι αριστερός, είναι υβριστής και καλά κάνει και τα χώνει. Αλλά... αριστερός είναι. Αριστερό. Σαν τον Τσίπρα. Αριστερό να απόψω. Αριστερός. Όχι το σκόρερ του. Ο Τσίπρα είναι όχι το σκόρερ τη Καλυφαία. Τον είδα χθε τον Τσίπρα. Τον Ανδρέα. Όχι, τον κανονικό, το δικό μα. Α, όχι τον Ανδρέα. Εδώ είναι Θεσσαλονίκη. Εγώ νόμιζα τον Ανδρέα. Τον είδα χθε. Ναι. Στο ΜΕΤ, το ξενοδοχείο. Είχα πάει στο γύρο που πάνε εκεί να κάνω ένα σπικά. Σταματάω τα μάξι εκεί να κάνω μια ανταπόκριση μέσω τηλεφώνου. Σκάνε καμιά 15 σκόντα οκτάβια. Τι γίνεται, ρε. Ο Γιαννήρη, λέω, μετέφερε την επιχείρηση από την άλλη μεριά τη πόλη. Σκόντα έχει. Ναι. Κι άλλοι, αν ενδιαφέρεσαι. Εντάξει, εγώ σου λέω για το φίλο. Εγώ φίλο με τον Γιαννήρη. Τέλο πάντων. Άλλο τον πελάτη σου. Ναι, εντάξει, δεν τον έχω τώρα. Όταν θα τον έχω, θα έλεγα για το δικό μου τον πελάτη. Κατάλαβε. Έτσι, τυχαία μου ήρθε. Κάτι περιπολικά, κάτι μοτοσυκλέτε, κάτι αυτά κτλ. Σκάνε εμεί τη δυο μουσάτι, να πούμε, σαν οπαδί του Ηρακλή, οι οποίοι ήταν ασφαλίτε βέβαια. Πήγα να με κάνουν έλεγχο, με γνώρισαν τα παιδιά να βγούμε, λέει, μια selfie. Πολύ ευχαρίστω λέω. Πήγα να το κάνουν περίμενε. Selfie. Ναι, ναι, ναι. Λέω, τι έγινε τώρα, παιδιά. Γιατί λέω αυτό το πράγμα, λέω, ποιο κάθαρμα έχετε. Λέει, το μεγαλύτερο. Λέω, ποιο μεγαλύτερο. Τον πρωθυπουργό. Μπο, δεν είπε πρωθυπουργό. Δεν είπε πρωθυπουργό. Σκάει με τι ένα βουβάλι παοξή Παλαιστή, τι στο διάλογο ήταν εκεί μέσα στην ασφάλεια. Δεν ξέρω, ρε φαλακ. Φαχρό! Για να δείξει ότι τον ξέρει. Φαχρό! Γιατί, φίλε, ένα φαλακρό έχει. Γι' αυτό σου λέω. Άσε, μην κάνει εξυπνάδε. Όχι, μη, θέλω μη, να δω, σου μοιάζει. Μη, άστα, ρε κόκκινη. Είδε τώρα, είπα εγώ κάτι να δείξει ότι ξέρει τώρα. Δεν πάω. Κόκκινη. Λέω φαλακρό. Όχι, ρε κόκκινη. Δεν να δω ένα κανένα ομοιό. Όχι, ρε κόκκινη. Μη άστα. Γιατί εσύ έχετε και αλληλεγγύη μεταξύ σα. Μην πηδά την κουβέντα. Δεν ξέρει τα πω. Προτρέχει. Την πηδά. Εσένα μπορεί. Και επειδή είναι παοξή ο ασφαλίτη, λέω ποιο έρχεται. Ο σκόρερ λέει. Ο σκόρερ. Σκάει μύτη ένα, μια μαξάρα να πούμε κομμουνιστική. Βγαίνει ο Τσίπρας με ένα χαμόγελο. Πεχτάρα μου φωνάζω. Σκόρερ μου μεγάλε. Πήγε ο άνθρωπος να κάνει τα θεοφάνεια στην πόλη μας εδώ. Έχει κάνει και ειδικό γραφείο. Θα τον έχουμε εδώ σουνάμενο κουράμενο. Θα κάνει τα θεοφάνεια. Θα κάνει τα θεοφάνεια. Η Μπαζιάννα η... Μιλάμε, είναι τα άνθρωπος... παιδιά πήγε να τιμήσει την αγορά της πόλης μας. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Τι είναι επικίνδυνος. Δηλαδή μιλάμε. Ό,τι χειρότερο. Για μένα μιλάς. Για την παραπληροφόρηση, για σένα. Ναι. Γιατί το λες αυτό. Πρώτον, τα θεοφάνεια τα κάνει στην Αλεξανδρούπολη. Ποιος τα κάνει. Θα τα κάνει στην Αλεξανδρούπολη. Ποιος θα τα κάνει. Αυτός που κάνει τον πρωθυπουργό. Άσε, άσε. Του συναυγιού είναι. Άσε, μην είναι αυτό που κάνει τον πρωθυπουργό. Εμένα με είπαν οι ασφαλίτες, ήρθε λέει για τα θεοφάνεια. Στην Αλεξανδρούπολη. Δεν ξέρω. Εδώ είναι σήμερα.
Σήμερα είναι εδώ για άλλο λόγο. Δεν ξέρω. Για πες. Μάθηκε το λόγο. Δεν ξέρω. Σήμερα. Εγώ λέω ότι αύριο θα είναι στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, σήμερα τι θα κάνει. Σήμερα είναι για άλλο λόγο. Ποιο το λόγο να μας πεις. Μάθε το. Δεν ξέρω. Όλα από μένα τα μαθαίνεις. Πάει, τελείωσε. Ναι, τελείωσε. Όλα από μένα τα μαθαίνεις. Κόκκινο. Τα ξέρει όλα. Ο Φωτεινός. Σε ρωτάω κάτι. Ναι. Για να γελάσει το κοιλάκι μας. Λέω κανένα θαλακρό σάγει του λόγου σου. Αρκεί το ξέρει. Όχι, όχι. Ένα ψηλό πολύ δυνατό για να δείξει ότι ο κόκκινο τα ξέρει τα πράγματα. Φαλακρό! Είναι αυτό με τα σάντιμερ του ψηφίδι. Δεν πάμε καλά. Παρέκλεινε η πορεία μας 8 σάντιμερ. Συνήθως ναι. Όταν κάποιος είναι μειώδης, ξυρίζουν και το κεφάλι, κάνουν. Γιατί το ξυρίζει το κεφάλι, ομοιώδης. Έτσι κάνουν συνήθως, ρε φίλε. Ναι, εσύ γιατί δεν το ξύριζες. Γιατί δεν έχω ανάγκη, ρε φίλε. Αφού είσαι χοντρώδης κι εσύ. Τι είμαι? Χοντρώδης. Πες άμα ξυρίσω αυτό. Άμα σε δώσω ένα μπάτσο τώρα αριστερό για το δεξί. Θα πάει χαμένο. Θα έχω άδικο. Βαρβατήλα μύρισε το στούντιο. Για το Τσίμηρο λοιπόν υπάρχουν και άλλες θέσεις και τα λοιπά και πληροφορίες. Ο Τσίμηρο είναι κενό που καλύπτεται όμως. Ναι. Μπορείς να βρεις. Πιο εύκολα. Σωστό. Η αγορά έχει. Σωστό. Τον άλλο. Τρεχαλαζίδες που να κόβουνε μπόλικους. Και ένα. Καλούς. Πνευμονάκιδες καλούς. Σωστό. 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 Τι. Δεν μου λες τι να ρωτήσεις πριν φτάσουμε. Πριν φτάσουμε, ναι. Επειδή κάτι μου είπες θες. Εγώ. Ναι. Και θέλω λες να μου το δικαιολογήσεις. Ό,τι θες τι. Αυτός που ήταν καχεκτικός, ανεμικός. Ο Λέοβατς. Ναι. Πώς κατάφερε και έχει στρώσει χαρακτήρα τώρα. Έχει στρώσει χαρακτήρα στο επιθετικό παιχνίδι. Ναι. Πίσω έχει θέματα όμως βέβαια. Όχι, πώς γίνεται ο ανεμικός, ο καχεκτικός. Ναι, ναι. Ο δεν μπορώ, δεν κάνω, δεν στρίβω, ναι. Δεν κάνω, δεν φτιάχνω. Το είπα εδώ και 10 μέρες. Δεν διαφωνώ. Πώς ανέβηκε, τι έκανε. Ανέβη, έγινε καλύτερος αθλητής. Δεν πίνει, δεν καπνίζει, γυμνάζεται. Δηλαδή καλύτερα. Πριν έκανε κακή ζωή. Μου δείχνε η εικόνα του κακού αθλητή. Όταν όμως βελτιώνεται, δεν μπορώ να τον κατηγορώ ένα χρόνο και να λέω και να εμένω σε αυτό που. Εντάξει, σαφές, τώρα αύριο, δεν προ... αύριο Τσίπρας μπορεί να ανεβάσει συντάξεις, να δώσει 700. Δεν ξέρω τι θα κάνει αύριο. Σήμερα αυτή τη στιγμή. Με τόσα που έχει κόψει, ό,τι και να ανεβάσει. Δεν ξέρω, ρε κόκκινο, τι συναυγή σου είναι, τι με νοιάζει με. Μου. Μου. Είμαι πολιτικός. Τι είσαι? Είμαι πολιτικός. Αριστερό κουρτουλό, κουράδο κουλό, χριστιανό κουρτουριάρι. Για σένα μιλάω. Το έγκριτο site Transfermarkt. Αξιολογείται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ ο Γκάρι. Πού φουσκώνει λιγάκι τα νούμερα, λέει. Ναι. Αυτή είναι η αξία του. Πάνω κάτω. Εγώ βάζω παραπάνω. Ευχαριστούμε τον φίλο για την ενημέρωση. Εγώ βάζω στο 4. Αυτός, κοίταξε, ο φίλος. Ναι. Έχει πιθανόν κάποιο site το οποίο έχει ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο και κάνει εκτιμήσεις. Εντάξει, πάνω κάτω. Αλλά αν φίλε γινόταν όλα έτσι. Ναι. Σωστό. Δεν υπάρχει κάτι. Όχι, αυτή τη στιγμή μπορεί να πουληθεί παραπάνω. Ο Ροντρίγκες, το 4 για μένα είναι πλαφόν καλό. Αν το δώσουν με πιο λίγα λεφτά, εκεί θα θέλουν κραξιματάκι. Άκουσε να δεις. Αν τον πάρει άλλη με τη ρήτρα, δεν μπορεί να πει κουβέντα. Εντάξει, σωστό. Αν τώρα τον μπαζαρεύουν και το δώσουν πιο φθηνά, πάνε να πει ότι είναι λίγο γύφτη. Ερώτηση. Ναι. Πριν πάμε στο διάλειμμα. Παρακαλώ, τι. Τελικά θέλει να φύγει ή θέλει να μείνει ο Ροντρίγκες τώρα που τη μείνει 2,5. Ποιο, ο Ροντρίγκες. Τώρα, ναι. Κοίταξε, αυτή η αλητεία να βρίσκουμε τον παίχτη. Τελικά θέλει να μείνει ή να φύγει. Άμα του προσφέρουν ο ΠΑΟΚ 300 χιλιάρικα και άλλοι 1 εκατομμύριο, γιατί να θέλει να μείνει. Το ερώτημα όμως δεν πάει στο Ροντρίγκες. Δεν πετάω εγώ σαν Σαραπτόπουλος και σαν Κόκκινος στο μπαλάκι στο Ροντρίγκες για να αποενεχοποιήσω ότι πιθανά και να προστατεύσω μια διοίκηση, μια εταιρεία. Δεν μεταΐζει μια εταιρεία, μια διοίκηση. Σωστά. Ούτε ο Ροντρίγκες ο μάνατζερ. Εγώ λοιπόν είμαι εδώ ουδέτερος με τον Κόκκινο να αξιολογήσω με πληροφορίες και με προσωπική άποψη. Και από αυτά που μπορούμε να γνωρίζουμε. Άντε, μπράβο. Να δώσουμε τα φώτα μας. Δεν έχουμε τίποτα να έχουμε από τον ΠΑΟΚ ή από τον Ροντρίγκες ή από τον μάνατζερ. Χεστήκαμε λοιπόν τι θα γίνει. Λέμε όμως, σαν ουδέτεροι και οι δύο, ότι τα 4 εκατομμύρια τη ρίτα είναι καλό ποσόν. Αν ο ΠΑΟΚ το παζαρέψει, εκεί μπορεί να πέσει, ας πούμε, και κανένα ψηλό πινελίκι. Σωστό. 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 Χράζει και ήρθανε μόνο 2 μηνύματα. Στο λοιπόν, θέατρο να πάει ο Παοξή. Αλφα μη ένα ναι, κενό, ναι. Πάω κονοματεπώνει. Θα πάει ο Παοξή στο θέατρο. Στο 54-3-44. Θες να πάω να κάνω εγώ μια παράσταση εκεί και να μαζευτούν 4.000 κόσμος. Άσε ρε κόκκινο που θα πάω ο Παοξή στο θέατρο. Κάνε, τι να κάνω ρε φίλε τώρα. Ταξιδεύοντας με τον Πάο και τους φίλους του Πάο. Ναι. Εντάξει. Καλά. Αλφα μη ένα κενό, Πάο. Ονοματεπώνει στο 54-3-44. Διάλειμμα και σε λίγο και πάω. Δημήτρη. Ο δάσκαλος, πες τον Κωστή με κλουσόφαγε. Εκεί που πήγα και αρρώστησε. Πού πας μωρέ και εσύ γκλαμουριάρι τώρα από την Καβάλα, εσύ βαρβαράνθρωπε τώρα στα σαλέ και στα αυτά με τους φλόρους τώρα. Τι δουλειά έχεις εσύ ατιμάντρας, δυνατός γορίλας, σίδερο παναθεμάσαι, ανέβασε πυρετό. Καλά να πάθεις που θες να τρέχεις τα χιονοδρομικά. Άντε ρε κράζεις το δάσκαλο τώρα, εντάξει όταν έρχεται το δάσκαλο, φίλε μου αδερφέ μου. Φίλος μου είναι. Κουμπάρε μου. Αλλά αυτά τα σταριλίκια να πηγαίνουμε εκεί με το σωτηράκι πάνω στα καλυμάτια. Ποια σταριλίκια ρε, το παλικάρι μιλάμε, κάνει προσεκτική ζωή. Ναι.
Έχει στη σχολή, σε ανέχεται για τα κοροκυζλίκια που κάνεις και τον κράζεις και από πάνω. Για τον κάνω, δεν υπάρχει. Στα σαλέ με τους κουραδοκουρδογιάρες. Εγώ χθες σου Δημήτρη θα τον κρεμούσα, θα τον έβαφα άσπρο, θα τον φορούσα και ένα καρότο στο στόμα για να κάνει το χιονάνθρωπο. Τι δουλειά κάνεις, καθηγητής στα ΤΕΗ, εσείς αρχιτέκτονας. Με την μπάλα ασχολείστε, όχι. Τι αμάξι, τζερόκε. Άντε ρε, φύγε τα πόδα πέρα. Δεν είναι της φάτσας μας αυτά εδώ. Άντε, σαλιάρι. Λοιπόν, πάντα στους 95,5 των FM με τον κλειδαρά παρέα μας, τον Στέργιο Πετκανίτσα, ο οποίος θα σου βρει τη λύση αν κλειδωθείς εκτός από το σπίτι, αν έχεις πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, τύπου immobilizer αυτοκινήτου, για να πας εκεί, Δελφόρο 101 και Μάρκο Πότσα γωνία, και μια απίστευτη κλειδαριά με κύλινδρο τύπου Ιζέο, η οποία έχει κλειδιά και τα οποία βγάζεις μόνο με την ταυτότητά σου, δεν αντιγράφονται πουθενά. Και προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια σε μια τιμή μοναδική, όπου συμπεριλαμβάνονται μέσα και τα περαστικά. 85-27-27 για εσάς οι οποίοι ενδιαφέρεστε. Ναι. Πού θα κάνει φώτα ο Τσίπρας, στην Αλεξανδρούπολη? Ναι. Όχι. Στην Αλεξανδρούπολη θα κάνει. Ναι. Μπάθε λοιπόν ότι. Στην Αλεξανδρούπολη. Επειδή είσαι και Σιριζέος, δεν ξέρεις και το ρεπορτάζ. Δεν είμαι Σιριζέος, ποτέ δεν είμαι. Ο Τσίπρας θα κάνει δίπλα στο σπίτι του Αλέφαντου τα φώτα. Να ξέρεις. Εκεί στη δεξαμενή κάτω στο Κολονάκι. Ναι, άκουσε λέω τώρα, ρε κόκκινε. Αλεξανδρούπολη θα πει. Μετά από Θεσσαλονίκη πάει Αλεξανδρούπολη. Θα πάει στη δεξαμενή κάτω, στο Κολονάκι θα πάει. Εκεί θα κάνει τα φώτα ο Τσίπρας. Ποιος το είπε αυτό? Εγώ στο λέω, ποιος το λέει. Το διασταύρωσες. Ρε, καταλαβαίνεις ελληνικά, μην δίνεις ψευδείς ειδήσεις. Δημοσιογράφος, θες να σε βάλω και στην ACM. Ψευδή είδηση. Ψευδή και ψευδή. Θα δούμε τον Λέβατς μόλις λήξουν μεταγραφές ο Βολεψάκης. Φοβάται μην τον διώξουν, λέει ο 501. Μπορεί να έχει δώσει, δεν ξέρω. Φαλάκρα, έχεις παρανοήσει τελείως, λέει. Τα φάρμακά σου σήμερα τα πήρες, πλέον για μετεωρολόγους. Πες καλύτερα για τον εξτρέμ του Ηρακλή Πασά. Ναι, άσε τώρα, τα πονηρά σας εδώ. Εμένα μου τα πάνε αυτοί οι γκλαμουριάριδες επάνω στα χιόνια. Λέει, υπερβάλλουν, λέει, τα site και έχουν παρεδώσει, λέει, με τους μάγκες που έχουν τα ξενοδοχεία πάνω. Άστε, Γρηγόρη, από το πρώτο έτος μπορούσαμε να δημιουργήσουμε. Μισό λεπτό. Ναι, σιγά, ναι. Μου ήρθε τώρα. Εντάξει, πού είναι ο Τσίπρας? Μισό λεπτό. Για να δούμε αν εγώ λέω. Ο Τσίπρας το μέτεινε, χθες τον είδα, το χαιρέτησα. Γεια σου, σκόρερ, τον είπα. Στα 10 μέτρα ήμασταν και θα πάει δεξαμενή. Ορίστε. Τι. Ο εορτασμός των Θεοφανίων, ναι, στη Σαμοθράκη θα γίνει. Πότε είναι αυτό το σετ, πότε γράφτηκε, τι ώρα? Τι ώρα? Τώρα, ρε, 10 και 7 τι το 10, πρωί. Στη δεξαμενή θα πάει, στο λέω εγώ, μου το παλεύαντος. Θα έρθει, λέει, εδώ κάτω. Πάει τελείως. Ραγόρι μου καλό. Βρε πια. Αλεξανδρούπολη και μετά. Και διπάει στη Σαμοθράκη. Στη δεξαμενή κάτω θα πάει. Να που είναι αληθή η είδηση. Δεν είναι καθόλου αληθή. Άμα το δεις εσύ στην Αλεξανδρούπολη, φτύσαι. Πάμε παρακάτω. Λέγε. Αλλά ό,τι να είναι. Εντάξει τώρα, εσύ κάνεις το δημοσιογράφο τώρα. Δεν κάνω τίποτα. Έβαλες το Φερέτη μέσα να σε βάλουν εκεί στη διαδικασία. Σε έκλασε ο Φερέτης, να πούμε. Ο Φερέτης είναι κύριος. Κύριος είναι, αλλά σε έκλασε. Δεύτερον, δεν τον έχω βάλει ποτέ μέσω. Άσε, δεν τον βάλεις μέσω. Ποτέ δεν έχω βάλει. Και με το παπαδαριό που έχει εκεί οι φίλους εκεί πέρα να σε χώσουν, ούτε εκεί δεν κατάφερε να σε βάλουν μέσα. Επειδή ενδιαφέρεις. Και έκανες απεργίες τότε και τώρα δεν κάνεις απεργίες. Επειδή ενδιαφέρεις. Επειδή ενδιαφέρεις. Για την Ένωση Συντακτών. Ναι. Υπογραφή βάλανε. Ο Στέλιος Γρηγοριάδης. Υπέρ σου. Ο Γιώργος Τραπεζανίδης. Υπέρ σου. Και ο Νίκος Πετρουλάκης. Υπέρ σου έβαλε. Εγώ, ναι, δεν είμαι αγνώμων. Ναι. Λέω, υπογραφή για αυτούς, για να, να, ναι, με κάνουν προτείνουν στην Ένωση. Γιατί δεν πήγες εσύ? Και... γιατί ήμουνα, η διεπίσημη δικαιολογία, μεγαλύτερος από το όριο ηλικίας. Ο Δούκας ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερος από σένα. Και μπήκε. Τι είναι ο Λευτέρης? 10 χρόνια μεγαλύτερος από σένα. Ο Λευτέρης είναι 1,5 χρόνο μεγαλύτερος, είναι σαν και σένα. Πότε είναι, λέει? 1,5 χρόνο. 2 χρόνια με περνάει εμένα και 2 εσένα. 4. Καλά, οκ. Okay. Ναι, το Λευτέρη τον έμαθες τώρα, εγώ το ξέρω από το 87. Φρε, το 66 είναι, άτητα. 50 χρόνια, 51. Και 50. 51, είσαι 47, 46. Okay, λοιπόν, μεγαλύτερος είναι από σένα. Τον βάλανε, ξέρεις γιατί είναι βλάκα. Και καλά κάνανε και τον. Γιατί είναι πάω, κρε, σαν και σένα. Καλά κάνανε και τον βάλανε. Να έχετε 200 άτομα στο γήπεδο. Εγώ μάζεψα στο live 400 άτομα και στο Καφτατζόγλου 150 με τους ασφαλίτες είσαστε. Α, παράτα με, θες να σε βάλουν και όλα. Βγάλε το ερπετό από μέσα σου. Τι ερπετό να βγάλω, ρε, από μέσα μου, ρε. Ναι. Τράκαρες με το αμάξι και σε πετάξανε στο sleeping bank, να πούμε. Ποιον πετάξανε? Σε πετάξανε στο ράντζο, να πούμε. Στο ράντζο. Έτσι, καλά που ήρθε ο Ανδρώνης εκεί και πήρε
τηλέφωνο και σε βάλω στο δωμάτιο. Καλά που ήρθαν δρόμοι. Άμα είσαι ΠΑΟΚ θα σε πετάγαν στο ράντσο. Ράντσο. Είμαι Ηρακλής. Πώς γίνεται ήμουν σε ένα δωμάτιο μόνος. Μετά. Από την πρώτη στιγμή. Ποια πρώτη στιγμή σε πετάξαν έξω εκεί πέρα. Θα σε κλέβαν οι Πακιστάνοι τα πορτοφόλια. Καράγιος, φύγε από εδώ πέρα. Είσαι μυθομανής. Άσε με τώρα, σαν χλαμάρα. Γρηγόρη, από το πρώτο έτος μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μετρολογικό κλωβό για να κάνουμε μετρήσεις στο μάθημα μετρολογίας. Έτσι ο καθένας γράφει ό,τι νομίζει στα site. Ερπετολογία, τι είναι αυτό. Μετεωρολογία. Α, μετεωρολογία. Καλησπέρα, παιδιά. Ένας μετεωρολόγος στην Ιαπωνία έκανε πρόβληση για ένα χρόνο και έπεσε έξω 7 ημέρες. Και βγήκε μετά και ζήτησε συγγνώμη. Εντάξει, αυτός είναι άρχοντας. Εγώ ξέρω μια κοπέλα. Ναι. Φυσικός, πυρηνική φυσικός. Ναι, ναι. Η οποία το διδακτορικό της βασίστηκε για το ποιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη για τα επόμενα 100 χρόνια. Ναι. Τι λέει, ρε φίλε. Και πήρε υποτροφία γι' αυτό. Τι πήρε, τον Παΐσιο ρώτησε εκεί πέρα. Την έκανε. Επιστήμονες είναι. Μελλοντολογία και. Γέλασε και σένα. Ναι, επιστήμονες. Και αν πέσει μια βόμβα στον έκτο χρόνο, καμιά βόμβα του Αραφάτ, τι θα γίνει, είπε στην επιστήμονα. Υπάρχει πάντα ο αστάθμητος παράγοντας. Ο αστάθμητος παράγοντας. Καλά, καλά. Ναι. Λοιπόν, για την παράσταση του ΠΑΟΚ, Α1 κενό. Να μην χάσετε. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-3. Έχει και πατατάκια τσακίρι στο κηλικείο. Θα τρέξετε να δείτε πώ ταξιδεύουν στον ΠΑΟΚ. Να δείτε τις μπουκές και τις κλεψιές που κάνουν εκεί πέρα στα διόδια. Και από τα πατατάκια ρε βολεύεσαι. Τι δηλαδή, να απίστευτε. Σε κάνω μωρέ. Τι να σε κάνω μωρέ. Με τη θέατρο, θεατρόφιλος ο Παοξής. Πού ακούστηκε αυτό ρε. Μόνο ο Ζαμπούρης μπορεί να πάει εκεί με κάνα δυο άλλους. Ποιος θα πάει θέατρο τον Παοξ ρε. Θέατρο. Αχ, Θεόλη μου, σύμφωνα με τα ενημερωτικά site, ο Τσίπρας θα είναι στην Αλεξανδρούπολη και θα ξεκινήσει στην Αθήνα. Θα πάει ο Παυλόπουλος, ο 123. Ρε, άσε μας καημένα και εσύ τώρα. Εγώ σου λέω θα πάει στο Κολονάκι ο Τσίπρας. Να, όλοι φίλοι και άλλοι και φίλοι. Σιγά μην τραβήξει ο Τσίπρας στην Αλεξανδρούπολη. Έχουν καναντέρτη να είναι υπέρ. Φεράτε από εκεί πέρα, στο λέω εγώ. Έχουν καναντέρτη να. Ρε, άλλαξε το πρόγραμμα, στο λέω εγώ. Δεν άλλαξε κανένα πρόγραμμα. Πάμε παρακάτω. Αφού το χαιρέτησα εγώ χθες τον Τσίπρα. Γεια σου, Σκόρερ, το φώναξε. Τώρα που το, ναι. τώρα που το χαιρέτησες, μπορεί να πέσει από πρωθυπουργό. Όχι, ρε. Άμα του συμβεί τίποτα. Χαμογελαστός έξω από το ΜΕΤ. Ήθελε να πάει στα Τζάμπα. Άμα του συμβεί κάτι. Τι θα το συμβεί. Άμα του συμβεί κάτι. Καιρός να είναι. Άμα του συμβεί κάτι. Τίποτα δεν θα του συμβεί. Θα φταίει ή δεν φταίει. Το πολύ πολύ μετά από 3 χρόνια να πάρει ο άλλος ο βρικόλακας στις εκλογές. Και τι έγινε. 3 χρόνια. Πότε είναι εκλογές. Άμα του συμβεί κάτι. Τίποτα θα φταίει ή όχι. Τίποτα δεν του συμβεί. Καλά, οκ. Ακούστηκες. Χαιρετιόμασταν. Από το γύρω πάλα παίρνει το δωμάτιο. Ναι. Και ασφαλίτες γύρω-γύρω. Γεια σου πρωθυπουργάρα του λέω. Είσαι ο πιο αγαπητός πρωθυπουργός που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα. Χαμογελαστός. Χαμογελούσε. Χαμογελούσε ο άνθρωπος. Είσαι ο πιο χαμογελαστός άνθρωπος λέω. Έχεις πηδήξει την Ελλάδα κανονικά τον μέσο Έλληνα και αυτοί σε χειροκροτάνε. Να χαρώ το φίλο μου. Ο πιο αγαπητός πρωθυπουργός. Αυτά τα δωμάτια είναι κλειστά, δεν ακούγεται. Πώς... Κλειστά, ρε, απέναντι τον έκανα νόημα εγώ. Ρώτα του ασφαλίτες. Και τη διαβάζει χείλη. Τι διαβάζει, είσαι ο καλύτερος του λέω. Ο πιο αγαπητός, τον έκανε την καρδιά μου. Σκόρερ μεγάλος. Αυτό που βρίζει όλη η Ελλάδα, εσύ τον έγκλειφε. Ποιος τον βρίζει. Τον έγκλειφε. Γιατί δεν τον βρίζουν. Δεν τρέπεσαι. Συγγνώμη, γιατί τον βρίζει όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα τον βρίζει. Είδες κανένα να διαμαρτύρεται. Αυτό είναι ένα θέμα. Ποιο είναι θέμα, ρε. Αυτό είναι θέμα. Βγήκε κανένα ασφαλίτης να κάνει κανένα αυτό, όπως το λένε, να κάψει καμιά τράπεζα. Συγγνώμη, κανένα αναρχικό να κάψει καμιά τράπεζα να διαμαρτυρηθεί. Πού είναι αναρχική, ρε. Πού είναι καπακά πάρει κομμουνισταράδες. Τι περιμένω, βάλουν κανένα μεροκάματο κι αυτοί. Τι είναι. Πού είναι που διαμαρτύρονται. Άστα αυτά. Άστα ρε τώρα. Άστα αυτά. Οι άλλοι, πώς τους λένε, οι πατριώτες, οι χρυσαυγίτες με τις εταιρείες στη Βουλγαρία, πού είναι να φωνάξουν. Με τις γκόμενες που παντρεύονται τις Ιουγκοσλάβες. 7 η ώρα. 7 η ώρα. Έχει συγκέντρωση στο Κατσάνιο. Ω, θα πάνε όλοι. Για τους φίλους του Ηρακλή. Θα πάνε 30 άτομα. Για το αύριο. Τι είναι αυτό. Ποιος το καλεί. Ποιος το καλεί. Όλοι οι φορείς. Ποιοι είναι όλοι οι φορείς. Όλοι οι φορείς. Να μαθαίνω έναν. Ναι. Ενημερώνω. Ποιοι είναι οι φορείς. Ενημερώνω. Εραστέχνη δεν υπάρχει. Ραντί. Ενημερώνω. Ναι. Ότι υπάρχει μια κίνηση η οποία γίνεται σε εννόηση με την κυβέρνηση. Ποιος θα γίνει. Ναι. Προκειμένου. Ναι, τι. Να μπουν σε μια διαδικασία τα χρέη του Ηρακλή. Ποια χρέη. Του Γάμα Σίγμα Ηρακλής. Ναι, και τι να γίνει. Να ξεκινήσει να υπάρχει και πάλι. Γιατί. Ναι, γιατί. Σε περίπτωση που η κατάσταση παραμείνει ως έχει. Ναι, θα χαθούν τα χωράφια. Δεν παίρνει καμία κυβέρνηση φράγκο. Τι θα παίρνει? Ο Ηρακλής απασχολεί πάνω από 1000 αθλητές. Τι παίρνει και από 1000? Έχει πάνω από 1000. Θα πάει σε άλλες ομάδες. Ακούστε τις. Ακούσε λέω εγώ τώρα. Σήμερα που μιλάμε. Ναι, και... Έχει πάνω από 1000 αθλητές. Θα πάει αλλού. Σιγά. Πα στον ΠΑΟΚ στον και το κράτος κάνει. Τι? Και το κράτος αυτά τα χρήματα τα οποία έχει λαμβάνει. Ναι. Θα τα χάσει. Θα τα χάσει. Λοιπόν, προκειμένου να μην τα χάσει. Ναι, τι να κάνει, να πάει κουραμπιέδες. Προκειμένου να μην τα χάσει. Τι? Πώς παγώσαν τα χρέη του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ναι, αλλά τα χρέη του ΠΑΟΚ παγώσαν και βρέθηκε ένας και τα πλήρωσε. Δεν είπα ότι δεν απληρωθούν. Ναι, ποιος θα τα πληρώσει. Δεν είπα ο Πιφτέκης. Ποιος θα τα πληρώσει. Ο Σαρλής. Ο Μάνος. Ποιος. Ο Μάνος από τον κύριο Σανάποδα χρέη θα πέσουν. Ποιος.
Ποιο να τα πληρώσει. Αναφέρει ονόματα. Ποιο να τα αναφέρει. Ολλανδό, κυριακά, Ιόλι. Έλα αυτά η ώρα. Ναι, τι να έρθω. Έλα αυτά η ώρα. Ναι. Τελειώσατε! Τώρα! Τώρα, τώρα, τώρα! Τώρα τελειώσατε! Ποιο καλεί αυτό το συμβούλιο. Ποιο το καλεί. Όλοι οι φορείς. Ονόματα. Τι, φορές τι σημαίνει. Όλοι οι φορείς. Οι οργανωμένοι δεν εμπνέουν. Οργανωμένοι και μη. Δεν είναι, εμπνέουν. Παλέμαχοι, στο πω εγώ. Δεν εμπνέουν. Δεν εμπνέουν. Ο Ποντίκης με τον Γατούλη και τον Τουίτη δεν εμπνέουν. Στο λέω εγώ. Άμα δεν πάει ένα να έχει λεφτά, πρόταση και τα λοιπά, δεν έχει. Θα πάρει συγκέντρωση και χέστηκα εγώ που θα πάρει συγκέντρωση. Λεφτά υπάρχουν, ρε. Απασχολεί το αύριο του Ηρακλή. Ποιο πότε. Τι. Τι. Απασχολείτε. Απασχολεί. Έχετε ρε πρόταση άλλη. Εκτό από τον Καγιούλη. Απασχολεί. Έχετε ρε πρόταση άλλη. Επιχειρηματία υπάρχει. Πολιτικό υπάρχει να υποσχεθεί. Να πει να φέρω εγώ ένα δικό μου. Έχετε ρε. Εγώ λέω ότι επιχειρηματία υπάρχει. Πού είναι ρε, πε ένα όνομα. Ποιοι είναι. Δεν θα πάρει τον Ηρακλή. Δεν λέω κανένα όνομα. Δεν λε κανένα όνομα. Όχι. Δεν υπόσχομαι. Πήραβλε, επήραβλε. Εγώ δεν είμαι εδώ για να δίνω υποσχέσεις. Αν δεν πήραβλε, πάνε τώρα, μας έχεις ζαλίσει. Λοιπόν, και σου δίνω την είδηση ότι. Ποιο θα είναι το θέμα. Ποδοσφαιρικός Ηρακλής. Ποδοσφαιρικός Ηρακλής, ναι. Η λύση ποια είναι. Πρόταση ποια είναι. Ποια είναι η λύση. Ναι, να διώξουμε τον Καγιούλη. Αφού δεν μπορείτε. Άλλη πρόταση. Με την πολιτεία έχετε παρεδώσει. Δεν έχετε. Εσύ. Δεν έχετε. Δεν έχετε. Αφού δεν έχει κάνει. Σα πασάρει ο Τσίπρας, κάνα επιχειρηματία. Κάτσε ρε κόκκινε. Κάνα επιχειρηματία, σα πασάρει ο Τσίπρας. Έχει. Έχει. Αφού δεν έχει καμία. Η οικογένεια έχει. Αφού δεν έχει καμία λύση. Ναι. Ρωτάω. Ναι, ναι. Και δεν έχει καμία σχέση με την κυβέρνηση ο Ηρακλής. Δεν έχει. Έτσι φαίνεται. Μήπως ο προηγούμενος υπουργός αθλητισμού. Ποιο ήταν το όνομά του. Ο Κοντονής. Ο Κοντονής, τι έκανε. Δέσμευσε τα λεφτά του Βέλιου προκειμένου να πληρωθεί το ΙΚΑ. Πληρώθηκε το ΙΚΑ. Φυσικά, εξοφλήθηκε. Από τον κύριο Βέλιο. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Αλλιώς θα τα έπαιρνε. Γιατί έλεγες τότε, έβγαινες και έκανες τον πονηρό και έλεγες θα πάνε σε δικό του λογαριασμό. Ναι, ναι. Και σου λέω δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Ναι. Έχουν μπλοκαριστεί οι λογαριασμοί για να πάνε εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Και εξοφλήθηκε. Μπράβο, πάει το ίδιο. Ναι. Ένα. Λες δεν έχει. Έχει λοιπόν με την κυβέρνηση κάποιες άκρες. Η κυβέρνηση δεν είναι χαζή. Η εκάστοτε κυβέρνηση να χάνει χρήματα. Ναι. Εφαρμόζει. Αν τον πολυπληθεί κόσμο του Ηρακλή για ψηφοφόρους, ας πούμε, θα τρέξει για να τον βοηθήσει. Δηλαδή, εσύ αν ήσουν πολιτικός. Ναι, αν ήμουν εγώ πολιτικός. Και δεν ανήκες δηλαδή σε ούτε σε ΠΑΟΚ ούτε σε ΑΡΔ, δεν πήγαινε σε κανένα παιχνίδι του Ηρακλή να κερδίσει ψήφους. Δεν θα πήγαινε σε κανένα. Όλοι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν. Από ποιον να κερδίσω ψήφους. Από τον κόσμο του Ηρακλή. Ποιον κόσμο του Ηρακλή, αφού το γήπεδο είναι άδειο. Άδειο είναι το γήπεδο. Και άδειο είναι το γήπεδο. Και τι σημαίνει αυτό, Ηρακλή. Σημαίνει ότι τον εγκαταλείψαν τον Ηρακλή. Δεν εμπνέει ο Ηρακλή. Ναι. Συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Φρέ, πάει... Θα γήπεδο... πάω εγώ να πάρω ψήφου από την καρέκλα επιχείρηση... την άδεια, ρε. Επιχείρηση να μπει στο γήπεδο. Εμένα με κάνουν 30 ελέγχου για να φτάσω μέχρι μέσα. Πότε πήγε τελευταία φορά στο γήπεδο. Γιατί όποτε σε παίρνω τη σταμάτη του Ηρακλή, σου πει. Πότε παίρνω. Σε δύο παιχνίδια ήμουνα. Ναι, όχι, κάνει λάθο. Τη μία ήμουνα στο γήπεδο και με πήρε και από άλλο τηλέφωνο και την άλλη μου σπίτι. Πολύ ωραία. Πού, 10 λεπτό που είναι. Πού θες να καταλήξεις, Μαρκόκη, δεν έχετε λύσεις. Αυτό θέλω να σου πω. Όχι, εσύ λες ότι ο Ηρακλής δεν έχει ψηφοφόρους. Δεν έχει, τι να έχει ψηφοφόρους. Άμα είχε ψηφοφόρους, ναι. Αυτός εδώ, πώς το λένε, στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης που ήταν, θα σχολιόταν. Τον βρήσατε κι αυτόν, έναν είχατε. Τον Καράγλου. Έναν είχατε τον Νάτο Βουκάρα, έναν. Και πώς έβγαινε. Έναν είχατε. Πώς έβγαινε πρώτος σε ψήφους στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ναι, ο Ηρακλής τον. Πώς γίνεται, ναι, τι, ο Ηρακλής τον. Αφού δεν έμπνε και δήλανε και παθιασμένους Ηρακλητές. Γιατί. Τι γιατί. Γιατί. Τι, αφού δεν είχε δυναμική ο Ηρακλής, γιατί έβγαινε πρώτο. Έναν είχατε ρε κόκκινε, ένα φουκαράκι. Ρε φίλε, ο κόσμος δεν ψηφίζει με ποδοσφαιρικά κριτήρια. Ένα φουκαράκι. Δεν υπάρχουν ποδοσφαιρικά κριτήρια. Ναι, ναι. Ξέχασε. Ο Βενιζέλος έγινε υπουργός από τις γνώσεις του στα νομικά. Το μυαλό του Βενιζέλου δεν το έχουν και οι 300 μαζί. Αλλά τον ΠΑΟΚ χρησιμοποίησε το μυαλό του Βενιζέλου. Άμα δεν ήταν ο ΠΑΟΚ, ακόμα ο Βενιζέλος θα ήταν σε κάθε δικηγορικό γραφείο. Από τους πιο έξυπνους συνταγματολόγους. Γι' αυτό έχει χρησιμοποιήσει τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό ήταν έξυπνο. Από εκεί και πέρα, το ναι. Πώς εξελίχθηκε και τι έκανε. Χωρίς τον ΠΑΟΚ, τι το κρίνει η ιστορία. Τι θα έκανε χωρίς τον ΠΑΟΚ, ο Βενιζέλος. Άμα δεν όταν ΠΑΟΚ, δεν γνωρίζει κανέναν τι. Από την πανεπιστημιακή κοινότητα. Τι μην μιλάς για. Ποια κοινότητα. Δεν είχε ανάγκη το ΠΑΟΚ. Τότε γιατί έγινε με τον ΠΑΟΚ υπουργός. Άλλοι κάνανε δουλειά. Ποιο αγόραζε διαρκεία του ΠΑΟΚ. Ποιο. Ο Τσοχατζόπουλος. Δεν έπαιρνε ο Βενιζέλος. Τι έπαιρνε ο Τσοχατζόπουλος. Διαρκεία. Ναι. Τα ξέχασε. Λοιπόν, δεν έπαιρνε ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος τι έκανε. Πώς τον μάθαμε, ρε, τον Βενιζέλο. Πώς τον μάθαμε. Πώς τον μάθαμε, ναι. Ως έναν ταλαντούχο πολιτικό που τον βρήκε με ο Ανδρέας. Πώς τον βάλε, ποιο. Που πώς. Τον βρήκε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ναι, ναι. Πολύ ευφυή, τρομερό συνταγματολόγο. Ναι. Και με τρομερή εφράδια λόγου. Αλλά δεν ήταν όλο ο Πασκευολή, σα τα έβγαινε, ρε. Ο Φασούλα. Ποιο Φασούλα, ρε. Του Καλακτερού την υπόθεση πήρε, ρε. Ξύπρα. Ποιο Φασούλα. Λόγω τη υπόθεση του Καλακτερού. Όχι, το ξέρανε τον Βενιζέλο τι μορφωμένο που ήταν. Okay. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι.
Είναι πολύ καλό. Αλλά ο Πάοκ τον έβγαλε. Ο Ζουράρης, ρε φίλε, που είναι τόσο ευφυής και μορφωμένος. Ο Ζουράρης είναι για το Λεμπέτη. Άσε τι είναι μορφωμένος και τι δεν είναι. Να ξέρεις κάτι. Ο Ζουράρης είναι γιατρός Μπουντάκοβιτς, οι μανδύες, δύο ενέσεις να πούμε, η Ρεμόλ, Τσιπραλέξ, μπαμ μπαμ, να τον παίρνεις πριν βγει στην. Θες να μάθεις λίγο δύο πράγματα. Τι να μάθω, ρε. Δεν με νοιάζει η μόρφωση. Άλλο η μόρφωση. Όλες είναι. Άλλο ρε η μόρφωση. Όλες οι κορυφές. Κι άλλο η τρέλα. Μην με σκουτάς, θα φας μέσα. Άλλο η τρέλα κι άλλο η μόρφωση. Όλες οι διάνοιες. Οι διάνοιες. Διάνοιες. Ναι. Είτε είναι μεγάλος ζωγράφος. Ναι. Είτε είναι μεγάλος μουσικός. Ναι. Είτε είναι μεγάλος σε κάτι. Ναι. Είναι και κάποια βίδα. Ο Ζουράρης σε τι είναι μεγάλος. Ο Ζουράρης, εσύ πες δεν είναι μεγάλο. Τι κάνει ρε παιδί μου στην κοινωνία, εσύ τι πες την ελληνική. Τι έχει προσφέρει στην ελληνική κοινωνία. Όσα ελληνικά γνωρίζει αυτό. Τι αυτός, ελληνικά ρε, τι έχει προσφέρει ο Ζουράρης στην ελληνική κοινωνία. Θα το κρίνει ο κόσμος. Άντε, πάτε. Εγώ δεν γίνομαι αβανταδόρος κανένα. Ρε παιδάκι μου, ο Γιακούμπ, πώς το λένε, ο γιατρός. Γιατρεύε καρδιές. Ο άλλος ήταν αρχιτέκτονας, έχτιζε σπίτια. Ναι. Ο άλλος ήταν, ξέρω εγώ, επιχειρηματίας, έφτιαχνε επιχειρήσεις. Έτσι, πρόσφερε στον κόσμο. Ο άλλος ήταν καλλιτέχνης, ηθοποιός, πρόσφερε στον κόσμο. Πάρ' το βιογραφικό. Περίμενε ρε κόκκινε ρε, σταμάτα, δεν θέλω να διαβάσω, εσύ τι ξέρεις. Τι πρόσφερε στην κοινωνία ο Ζουράρης. Πάρ' το βιογραφικό. Άντε πάλι, δεν θέλω να το πάρω, εσύ δεν θα μου πεις. Τι πρόσφερε. Ένας γιατρός, ο Παπα-Νικολάου. Τες Παπα-Νικολάου, να τον προσκυνήσω, να του φιλήσω τα λιωμένα παπούτσια. Σου είπα εγώ ότι πρέπει να τον προσκυνήσεις. Ναι, να τον προσκυνήσω εγώ. Λοιπόν, ο Ζουράρης που τον κάνω, το Ζουράρης. Τι είναι ο Ζουράρης, ρε. Ερώτηση. Άμα το ο Βενιζέλος τι πρόσφερε. Ποιος? Ο Βενιζέλος τι πρόσφερε. Στο κόμμα του. Στη χώρα τι πρόσφερε. Τίποτα δεν πρόσφερε. Κι όμως. Τι πρόσφερε. Στο πανεπιστήμιο με τις γνώσεις του. Ναι. Και με αυτά τα οποία γνωρίζει. Τι προσέφερε. Προσέφερε και τα έπαιρνε όμως. Με το μισθό του. Στη χώρα τι προσέφερε. Στη χώρα ναι. Κρίνεται. Τι κρίνεται. Το ίδιο και ο Ζουράρης από την πανεπιστημιακή κοινότητα. Ποια πρόκειται. Πανεπιστημιακή κοινότητα, ρε. Γιατί δεν το θυμάμαι εγώ το Ζουράρη. Επειδή είσαι αμόρφωτο σημαίνει δεν πρέπει να το θυμάσαι. Βρε, δεν πάει να ξέρει 400 γράμματα. Ναι. Ο Ζουράρης. Αλλάζει κουβέντα. Ρε, τι πρόσφερε, ρε. Ο άλλο ο Φράγκο ο Φραγκούλη. Ναι. Στο στρατό, α πούμε. Έχει προσφέρει. Ήταν αρχηγό. Μπορεί να μα κάνει καμιά μπουκα να την έκανε. Okay. Ξέρει τα στρατηγικά. Ξέρει το άλλο. Είναι πολύτιμο για το κοινωνικό σύνολο. Ναι. Ο Φράγκο ο Φραγκούλη. Ο Ζουράρης γιατί είναι, ρε. Ωραία. Τι με χρησιμεύει εμένα στην κοινωνία ο Ζουράρης, ρε. Τίποτα. Μαθαίνουν παιδιά ελληνικά. Τι ελληνικά μαθαίνουν. Πάρε το Ζουράρη. Το Ζουράρη μαθαίνουν ελληνικά. Ναι. Άντε ρε, πέρασε τα κι άλλα από εδώ πέρα. Άντε φίλε. Εγώ πάω όπου θέλει. Εφέλε. Θα μάθω τα παιδιά ελληνικά από το Ζουράρη. Άρα φίλε, σερσερί. Εσύ χρειαζόσαι τον πατάκι και μισθό για να μπορέσει να κάνει κάτι. Άιτ. Μην μπερδεύεσαι. Άιτ. Το πατάκι και μισθό. Ποιο πατάκι, ρε. Πατάκι λεγόταν. Τα λισάρια. Τι πατάκι. Τι ήταν ο πατάκι, ναι. Και αυτόν ξέχασε. Μέχρι και αυτό που το βοηθούσε να περνάει. Ποιο με τα αρχαία που μας. Μόνο αρχαία. Ρε. Και τι μάθαινε παπαγαλία τα αρχαία και τα περνούσε χωρίς να μάθεις αρχαία. Και εσύ και εγώ. Εσύ έμαθε παπαγαλία. Με το πατάκι παπαγαλία. Πες μου ένα αρχαίο κείμενο που έμαθε. Παπαγαλία. Γιατί είσαι παπαγαλία. Λοιπόν, επειδή άλλαξε κουβέντα. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κορυφαίοι σε κάτι. Σε τι κορυφαίο ο Ζουράρης, ρε. Όλοι... Άντε πάλι. Σε τι είναι κορυφαίο ο Ζουράρης, ρε. Επειδή τον έζησε. Τι έχει κάνει ο Ζουράρης, ρε. Και είναι κορυφαίο. Θα σου πω. Τι έχει κάνει. Εγώ τον έζησα ελάχιστα. Πού τον έζησε. Σε κάνα κολόμπαρο. Στον Όμιλο Μακεδονία. Τι κάνατε εκεί. Τι έκανε στον Όμιλο Μακεδονία. Συνυπήρχαμε. Τι δουλειά έκανε εκεί. Είχε αναλάβει υπεύθυνο σύμβουλο του Ομίλου. Γι' αυτό έκλεισε το Μακεδονία. Λοιπόν, επειδή ανέλαβε αυτό σύμβουλο. Θέλει λοιπόν να συμμετέχει. Ρε κόκκινε. Να απαντήσω. Όχι ρε κόκκινε, να μην απαντήσει. Μισό λεπτό εδώ. Πήγε στο Μακεδονία εκεί που δούλευε ο Ζουράρης. Μαζί με σένα, τον Γρηγοριάδη και άλλους πέντε και κλείσατε την εφημερίδα. Πολύ ωραία. Αυτό έκανα. Τι κάνατε. Αυτό έκανα. Τι κάνατε. Πήγε και ο Βασιλόπουλος με τον άλλο. Βάλατε ένα πάω και εκεί πέρα και διαλύσατε την εφημερίδα. Τι επιμερώ σου. Επιμερώ, τι πουλάγατε. Τι πουλάγε αυτό ο Ζουράρης. Γιατί αναμοχλεύει θέματα τα οποία είναι. Πήγε ο Ζουράρης επειδή τα πάω ξύ, πες... και ήξερε ελληνικά στην εφημερίδα Μακεδονία. Τι εγώ πουλάγε. Είπα ότι είναι ρε, τι πουλάγε η εφημερίδα. Τι πουλάγε, ρε. Ο γαμότο σου. Λοιπόν, μάθε λοιπόν ότι όλοι οι ευφυεί άνθρωποι, οι διάνοιες έχουν και θέματα τα οποία είναι τρομερά. Δηλαδή, ο άλλο ήταν ο καλύτερο μουσικό όλων των εποχών. Αυτόν μάλιστα. Και ήταν. Τι πρόσφερε αυτό. Ήτανε πόρνος. Ο άλλος ήτανε μέθυσος. Ήτανε πόρνος, ρε. Ο άλλος ήτανε μέθυσος. Ο άλλος έπαιζε χαρτιά. Έπαιξε τη γυναίκα. Ο Παΐσιος, ρε. Ο άνθρωπος αυτός. Δεν μπορεί να κάνει. Ο άγιος άνθρωπος αυτός. Πήγαινε σε πάνω, αγάλιαζε η ψυχή σου. Γυρνούσες, ξεφόρτωνες το πρόβλημα. Πες ό,τι θέλεις, ρε Κώστα. Δεν γίνεται ο καθένας. Πες μου γιατί πρέπει εγώ το Ζουράρη να πω ότι έχει προσφέρει στην κοινωνία κάτι. Ποιος από το είναι Μπάο. Ήτανε κουβέντα ο Ζουράρης. Τι ήτανε. Στην κουβέντα. Μας τρελάνεις τώρα κι εσύ. Ο Ζουράρης. Okay. Το φελό που είπε να αφήσουμε τα νησιά. Το φελό. Φελός είναι. Λοιπόν. Άσε με καλύτερα. Ποιος διαφωνεί με αυτό. Το φελό.
Ποιος διαφωνεί με αυτό? Ποιος διαφωνεί με αυτό? Ποιος διαφωνεί με αυτό? Αλλά από μία βλακεία κάποιου θα το χαρακτηρίζει για το υπόλοιπο? Μην ασχολείσαι μαζί του. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει τα υπόλοιπα. Μη χαρακτηρίζει, ρε Παναγιώτη. Και αριθμούς στο Ραουνχάιμ, στον φίλο μας τον Τζόνι τον Driver. Η μετεωρολογία και η σεισμολογία είναι επιστήμες, καράφλα που ασχολείσαι με το top που κλωτσάνε 22 μαντράχαλοι. Η επιστήμη είναι άγνωστη λέξη. Είναι ψώνιο, ρε παιδί μου. Είναι ψώνιο. Και αυτός που είναι δίπλα σου και τον υποστηρίζει, τι να πω για αυτόν. Γι' αυτόν δεν λέω ότι... Μην πεις, θα σε κόψει γιατί. Όχι, δεν λέω τίποτα. Είχε στα μέτρα να πεις αυτό που το αισθανόμουν. Φίλε, ποιος τον υποστήριξε? Εσύ. Ποιος τον υποστήριξε? Εσύ, για σένα λέει. Ποιος τον υποστήριξε? Για εγώ. Ναι. Ποιος τον... Άκουσες εγώ να τον υποστηρίζω? Βέβαια. Όχι. Ναι, άστον αυτόν. Άκουσες να τον υποστηρίζω. Εσύ είχε στα μέτρα. Άκουσες να τον υποστηρίζω? Εσένα δεν σε μιλάω, άστο. Γιατί, μαλώσαμε, τι έγινε? Όχι ρε παιδί. Γιατί, άκουσες να τον υποστηρίζω? Να μιλήσω με τον Ραπτόπουλο. Μα για μένα μιλάς, λες ο Ραπτόπουλος γιατί και ο άλλος λέει βλακία. Λέει, ρωτάω, δεν είπε είναι... τον υποστηρίζεις λέει. Ναι, για ποιο λόγο, εγώ δεν τον υποστηρίζω. Είναι κουλτουριάρης ο κόκκινος γι' αυτό. Ούτε κουλτουριάρης. Είπα ποιες είναι οι γνώσεις του. Είναι κακό να πάρει. Δεν μας νοιάζουν οι γνώσεις του, μας νοιάζουν οι πράξεις του και αυτό που προσφέρει στην κοινωνία. Γνώσεις να έχει χίλιες. Δεν αφισβητεί κανείς τις γνώσεις του. Ραπτόπουλε, αυτό που σε είπα, όπως κάνει ο Μέση. Είσαι δικός μας άνθρωπος. Άστο να πάει στο γιατρό. Τα λέμε. Τον άλλο δεν τον υπολογίζει. Μην τον υπολογίζεις. Μην δεν τον υπολογίζεις. Είναι κουλτουριάρης. Αυτός δεν είναι σαν και εμάς. Είναι κουλτουριάρικο παιδί. Είναι σαβουαρφίρ, μποβιβέρ, ζαμπούνις, ιστορίες. Είναι άλλος άνθρωπος. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλά σε λέει ρε. Τι πράγματα είναι αυτά. Επιτρέπεται. Λέγε ρε φίλε. Ναι. Είστε οι MVPs του Μιώδης. Πεις. Ναι. Οι Sherlock Holmes του έτσι κάνουν συνήθως. Γρηγόρη. Λέγε. 7 η ώρα θα πάμε στο Κατσάνιο. Ναι, ναι. Θέλω να δω ποιοι είναι οι φορείς. Ποιοι φορείς να είναι. Θέλω να δω ποιοι είναι οι φορείς. 7 η ώρα θα πάμε στο Κατσάνιο. Οκ. Okay. Τι οκ. Okay. Δεν θέλεις να πάμε. Να πας ρε φίλε, εγώ δεν μπορώ να πάω. Γιατί ρε φίλε, θέλω να πάμε. Εγώ δεν μπορώ να πάω λέω. Δεν μπορεί να πάει γιατί έχει Σουλτάν Μερεμέτ, γι' αυτό δεν μπορεί να πάει. Γιατί έχει Σουλτάν Μερεμέτ, γιατί έχει Σουλτάν Μερεμέτ. Μια χαρά, γιατί θέλω να δούμε ποιοι είναι οι φορείς. Γιατί δεν πάει. Τι θα είμαστε. Σουλτάν Μερεμέτ, γιατί δεν πας. Καλά σε λέει. Είσαι Ιρακλής. Ποιο δεν θα έχει Σουλτάν Μερεμέτ, τίποτα δεν θα έχει. Ρε εσύ αχιλέα σου λέω, έχω δουλειά. Ποιο είναι αχιλέα λέει. Ξέρω τι λέω. Ξέρει τι λέει. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Δεν το λένε αχιλέα. Αχιλέα το λένε. Ποιον λένε αχιλέα, ρε. Δεν είναι αχιλέας, ρε. Ο Στέφανος είναι. Ποιος είναι αχιλέας. Έχει μπερδευτεί ο κόκκινος. Δεν πειράζει, ρε. Άστρο να το Γρηγόρη. Μια χαρά, καλά κάνει. Αχιλέας. Αχιλέας, τι. Να, ο αχιλέας, αχιλέας. Λοιπόν, ο αχιλέας από τον Κάιρο. Στους χρόνια στην Αθήνα. Εσύ ως τι θα έρθεις, ως Αριανός. Ναι. Στον Ηρακλή. Ως Αριανός αυτό. Πάνε. Τι, θα με σταματήσει ο κύριος Καγιούλης. Πάνε. Θα πάω ρε φίλε. Πάνε. Γιατί. Εγώ θέλω να βοηθήσω τον Ηρακλή. Είναι αδερφός ο Ματίο. Είσαι πόνοψος. Θα έρθει ο Ποντίκης, ο Ρεβίδης, ο Κρεμίδης. Είσαι πόνοψος. Ναι. ο πολυπληθής λαός του Ηρακλή θα ετοιμάζει το γεύμα των φώτων. Αυτό βλέπω. Τα τελευταία νέα στα site. Ναι. Λέει ότι ο Τσίπρας τη γιορτή του Θεοφανίου θα την περάσει στην Καλυθέα και θα είναι μέσα στο Ελπάσο. Στο Ελπάσο, ναι. Έτσι, εκεί. Δεξαμενή θα πάει, ρε. Μας ξεγελάσαν τα site εδώ πέρα. Άσε, ρε, πού θα πάει τελικά. Εγώ έτσι όπως τον είδα τον Τσίπρα χθες χυμένο έξω από το ΜΕΤ, ναι. Σιγά μην πάει στη πώς λένε. Ναι. Στη Σαμοθράκη. Αν πάθει κανένα κρυολόγημα. Έχει τρελαθεί, ρε. Για κορόεδρε τον έχει τον Τσίπρα, ρε. Άσε τώρα. Τσίπρας είναι γάτα με λουστρίνια, ρε.
Πλάκα κάνεις, ρε. Θα αφήσει τον αφρό τώρα και θα πάει στα μωτά. Φύσει τον αφρό, Τσίπρας, ρε. Έχει τρελαθεί. Θα πάει τώρα εκεί πέρα. Χθες τον είδα αρχοντικό κατέβασμα το ποδάρι του μόλις κατέβηκε εκεί. Ένα γέλιο, ένα χαμόγελο. Άνοιξε και τις κουρτίνες εκεί πέρα στο δωμάτιο. Σιγά μη. Ποιος θα τον πειράξει, ρε, τον Τσίπρα. Βλέπεις καμιά οχλαγωγία, ρε. Βλέπεις καμιά, να πούμε, εξέγερση. Όχι, ρε. Α, καθίστε καλά, ρε. Υπομονή. Η αριστερά τώρα ήρθε. Θα κάτσει 10-12 χρόνια και θα την κρίνουμε μετά. Μάθατε αμέσως από τον πρώτο χρόνο η αριστερά. Λάε χαρά. Κατέβηκε από τη λιμουζινέτα τώρα ο τύπος, αφήσει τα φιλέτα να πάει σαν μουδράκι να σπάει πέτρες τώρα. Τι ανάγκη. Τα νερά. Εξάλλου ο Τσίπρας είναι άθεος. Αυτά που τα κάνει, τα κάνει ο άνθρωπος γιατί έτσι λέει το πρωτόκολλο. Σιγά μην είναι κανένα καηλέ ο Τσίπρας τώρα. Τα φώτα. Εσύ γιατί μαλώνεις, ρε, γιατί μαλώνεις. Ξέρεις κανένα κομμουνιστή να πιστεύει στο Θεό, ρε. Όλοι άθεοι είναι οι κομμουνιστές. Όλοι πιστεύουν. Είναι δυνατόν να είσαι χριστιανός και κομμουνιστής. Δεν τρέχει, δεν γίνεται. Είναι να είσαι χρυσαυγίτης και παοξής. Δεν γίνονται, ρε, αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Να είσαι ζουράρης και να προσφέρεις τώρα. Δεν γίνεται. Άντε ο κόκκινος. Το λες 10 ώρες. Τι πρόσφερε ο ζουράρης στην κοινωνία. Τι πρόσφερε. Έμαθε, λέει, τα παιδιά ελληνικά. Τέτοια ελληνικά, εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Συμπάνε, μάθε τέτοια ελληνικά. Έμαθε, λέει, ελληνικά. Αυτή είναι η προσφορά του στην κοινωνία. Ε, βέβαια. Ο ένα ένσημο. Ποιος είναι ένα ένσημο. Ποιος είναι, ρε Γρηγόρη, ένα ένσημο. Τι έκανε ο Ζουράρης, αν δεν πες. Καθηγητής πάνω. Αν δεν πες, αφού θες να πάμε κόντρα, πες. Τι έκανε ο Ζουράρης. Θέλω να πάμε κόντρα. Ναι, αφού θες το σύνορα να πάμε κόντρα, κάλια πάμε κόντρα. Εσύ με πήρες, δεν σε πήρα εγώ τηλέφωνο. Όχι, ναι, εγώ σε πήρα. Αυτός μιλάει, μιλήσε, καλά λέει. Εσύ πετάγεσαι για το ζουράρι μόλις. Δεν πετάγομαι εγώ. Ξέρεις, ναι. Η διαφορά είναι ότι κάνουμε ένα θέμα και εσύ πήρες να μιλήσεις για το θέμα. Ναι, εγώ πήρες για το θέμα. Ναι, ωραία, και πώς πετάγομαι εγώ. Εγώ λέω ότι πρόσφερε μέσα, πες μισή την πρόσφερε. Εγώ σου λέω ότι δίδασκε πολιτικές επιστήμες στο πανεπιστήμιο. Σε ποιον. Στο πανεπιστήμιο. Ναι, τι δίδασκε. Βγήκαν όλοι πολιτικοί. Πολιτικές επιστήμες. Και σώσαν την Ελλάδα. Εσύ πες ότι δεν δίδασκε. Πολιτική επιστήμη. Εγώ λέω ότι δεν δίδασκε. Ναι, ακούγομαι. Ακούγεσαι, οκ. Okay. Με λένε αχιλέα και ακούγομαι. Εντάξει, και τι να κάνουμε τώρα. Με λένε αχιλέα και ακούγομαι ότι πρόσφερε. Και τι να κάνουμε τώρα, επειδή λες, δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Για πέσουμε. Εγώ είμαι σκληρός και κάθετος. Πρόσφερε τρίγες. Πες με εσύ τι πρόσφερε. Εντάξει, και επειδή το πιστεύεις, πρέπει να τα αλλάξω εγώ. Εντάξει, σε μια αριστερή κοινωνία πρέπει να εκφράζουμε δημοκρατικά τις απόψεις μας. Από τη στιγμή που το πιστεύω, αφού δεν θέλω να το πιστεύεις, τι ασχολείσαι. Ούτε φίλος μου είναι, ούτε έχω διάθεση. Σου λέω όμως αυτά που ισχύουν, αυτά παραθέτω. Σ' αρέσουν, κάλλος. Δεν τον υπερασπίζεις. Σε σέβομαι που είναι η άποψή σου, αγόρι. Δεν είναι η άποψή μου. Α, δεν είναι. Α, εντάξει. Είναι αυτό το οποίο ισχύει. Αυτό δεν τον κάνει αποδεκτό σε μένα ή σε εσένα ή σε κάποιους άλλους. Είναι η πραγματικότητα. Ναι. Ούτε κανένα παιδάκι είναι. 70 φεύγα χρονών, πόσο χρονών είναι. Αφού είναι 70 φεύγα χρονών, θα πάει εκεί πέρα 70 φεύγα χρονών στα καπί να πιει κανένα καφέ και με ασχολείται με τέτοια πράγματα. Με ποια πράγματα. Με τα κοινωνικά. Με τα νησιά, τα νησιά τον πείραξαν τον φίλο μάλλον. Ο Ζουράρης ήταν από τους πρώτους που σκοτωθήκανε και παραμένει κάθετος θέση του για το θέμα των Σκοπίων. Σκοτώθηκε, ναι, για την ονομασία των Σκοπίων και θέλει να δώσει το Αιγαίο. Ρε Γρηγόρη τώρα. Ρε εσύ, δεν το ξέρεις το θέμα. Συμφωνώ για το άλλο. Είπε παπαριά, όχι βλάκια, χοντράδα. Αλλά για το θέμα των Σκοπίων, χρόνια τώρα είναι οριζόντιος και κάτω. Και λέει δεν θέλω. Δεν υπάρχει κανένα. Χάθηκε το όνομα. Πουθενά δεν πρέπει να υπάρχει ο όρος Μακεδονία. Χάθηκε το όνομα. Δηλαδή δεν πρέπει να το αναγνωρίσω. Μισό λεπτό, δεν πρέπει να το αναγνωρίσω αυτό. Σιγάρε, λαϊκισμός. Δηλαδή, από τη στιγμή που χάθηκε το όνομα είναι λαϊκισμός αυτό. Δεν πρέπει να το αναγνωρίζω αυτό. Από τη στιγμή που είναι. Μπορεί να είναι ο χειρότερος πολιτικός, ο χειρότερος καθηγητής, να μην γουστάρεις τη φάτσα του, να μην σ' αρέσει οτιδήποτε, ο τρόπος που μιλάει. Δεκτό ό,τι και να πεις. Αλλά να σου πω ότι δεν το έκανε αφού το έκανε. Δεν το έκανε και. Που, τι έκανε. Δηλαδή. Οι άλλοι σε δίνουν στεγνά όμως. Γιατί σε δίνουν στεγνά, ρε φίλε, όχι. Άσε θα το συζητήσουμε άλλο, να μιλήσει για κανένα άλλο. Ναι, Γρηγόρη, σιγά τώρα, σιγά τα ουά, για το Ζουράρη τώρα θα ασχοληθούμε. Εντάξει, απλώς, εγώ δεν το γουστάρω τελείως. Και καλά κάνεις. Γιατί το γουστάρει κανένα. Εσύ πιστεύεις ότι είναι. Από το Θεοδωράκι, το Μανώλη Γλέσο δεν τους γουστάρω. Πώς θα γίνει δηλαδή. Δικαίωμα του καθενός να έχει τις απόψεις του. Ναι, έτσι δεν τους γουστάρω, ευθέως. Δεν τους γουστάρω. Και καλά κάνεις. Έτσι είναι, αγόρι μου. Ναι, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Άντε παλικάρι. Παρακαλώ. Ναι. Τι γίνεται, καλά! Καλά! Πού είναι ο Κωστής? Εδώ ρε φίλε, εδώ. Δεν με γνωρίσες! Παππού εσύ είσαι! Έλα ρε παππού, τα 93 έκλεισες τώρα, για πες μου.
Τώρα ότι είχε εγώ μπερδευτικά. 93. Να είσαι γερός ρε παππού. Τι κάνεις. Να πω χθες στη Λιβαδιά πήγαμε, είδαμε το παιχνίδι. Ο δικός. Μετά κάτσαμε, ναι. Ήπια δύο κουπές κρασί, μπρούσκο, έφαγε και σουλάκια και γυρίσαμε. Με τα μάξι πήγες. Με πήγαν, δεν πήγα. Σε πήγαν, δε. Εσύ είναι οδηγός τώρα, πια δεν οδηγείς, ε. Μπράβο. Να χαρώ το φίλο μου. Γραμμές παίρνεις. Το ξέρω εγώ. Ναι. Να χαρώ απογεία. Πέσανε οι γραμμές, ρε. Τι φταίει. Πού είσαι. Εδώ είμαι. Πέσαι εκεί το φίλο σου, τον Γρηγόρη. Εδώ είναι. Αν δεν ζήσει πολλά χρόνια που εδώ, που από το τραπέζι να μην σηκώνεται ποτέ χορτάτος. Ναι, έτσι κάνει. Ποτέ δεν σηκώνεται χορτάτος από το τραπέζι. Έτσι να το πεις. Ναι. Ακούστε λίγο από εσύ. Πάντα σηκωνόταν μυστικός από το τραπέζι. Πάντα μυστικός. Δηλαδή. Δηλαδή δεν έσκαγε στο φαγητό, αυτό λέει. Να μην δεν λέμε μυστικός τελείως, να μην χορτάνεις μέχρι τέρμα. Πώς το πω. Δηλαδή το, να φάω. Το βόδι να αφήνω την ουρά. Άμα κάνεις έτσι πάτε σε έντομα για την ουρά. Θέλω να δω. Λίγο να τρως. Okay. Μετά το τραπέζι με χορτάτος. Δεν σηκώνεσαι. Okay. Να είσαι καλά, παππού, να είσαι γερός. Σε κάνα δύο χρόνια θέλει, δεν θέλει χορτάτος, δεν θα σηκώνεσαι από πάνω. Ναι. Παρακαλώ. Έλα, φίλε, ναι. Ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, άντε, εδώ σε λίγο ζωντάνια. Ορίστε. Ναι. Έλα, φίλε. Σέρνεσαι. Ναι. Λοιπόν, ο Ζουράρης σας έμαθε να λέτε αλλιώς τα παπάρια, πώς θα λέτε. Μην το κόβεις, μην το κόβεις. Φίλε. Πες αυτό που θέλεις χωρίς να βρεις, σε παρακαλώ. Βρεις ρε, άξεστε, άξεστε, άξεστε άνθρωπε. Δηλαδή, όταν ένας είναι τυχερός και το λέμε πόφαρδο, την κολοτσέπη, γιατί τη λες κολοτσέπη. Ρε φίλε, υπάρχουν κάποιοι κανόνες για τους οποίους πληρώνουμε πρόστιμα. Πάντων, δεν μπορεί να το σεβαστείς αυτό. Πρόσεχε πώς εκφράζεσαι ρε φίλε μεσημεριάτικα. Μην είσαι κανείς. Δεν σε βρήσαμε ρε φίλε, σου λέμε σε παρακαλώ. Ποιο είναι το θέμα σου, το θέμα σου ποιο είναι. Ποιο είναι το θέμα σου ρε. Επειδή λέτε για τον Ζουράρη, ο Ζουράρης σας έμαθε να λέτε και αλλιώς τα μέζεα που δεν το ήξερε σπουδαία, κανένας. Σπουδαία, ήξερε αυτή μας έμαθε μόνο τώρα. Τα κάκαλα τα λέμε μέζεα. Έλα τώρα, μωρέ τώρα. Όχι, για να καταλήξουμε, το θέμα μας είναι. Μας έχετε πρίξει μορφωμένος ο Ζουράρης, αυτός ο Ζουράρης. Εσείς το διαχειρίζεστε. Τι. Εσείς δεν βάλατε ένα θέμα. Όχι φίλε, δεν νομίζω ότι είναι θέμα ο Ζουράρης. Η αιμονή του φαλακρού επιστήμονα είναι δίπλα μου. Τέλος πάντων, οι έξυπνες συντρίχες φεύγουν από το χαζό το κεφάλι, γι' αυτό, αυτό φύγανε και από το... Τι ομάδα είσαι, φίλε? Από αυτούς είμαι κι εγώ. Α, δεν μου λες, ρε φίλε, πώς σου φέρεται 5-6 Ιανουαρίου, αντί να μιλάμε για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ που θα έρθουν, ότι πουλιέται ο Ροντρίγκες και ότι τα ελληνικά του Ζουράρη. Για πες μας λίγο να μάθουμε. Για πες μας τα έργα, λίγο λιγάκι, για πες μας τα έργα. Άμα είναι περιουσιακό στοιχείο του ΠΑΟΚ ο κάθε παίχτης, ναι. Μπορεί να τον πουλήσει. Μάλιστα. Δεν μπορεί να τον πουλήσει. Πόσο ετών είσαι, ρε φίλε? Πόσο ετών είσαι? 50. Εγώ 52. Και γιατί πετούσες κοτρόνιο στο παντελάκι του μαγαζί όταν πουλά για τους άλλους παίχτες, ρε φίλε? Τώρα μασέλα φόρεσες, ανέβηκε η χοληστερίνη, κλείσαν οι αρτηρίες. Λογικά τα βλέπεις τώρα, ε! Στον ίδιο δοντίατρο πάμε. Παλιάνθρωπο. Να είσαι καλά. Έλα, ρε, καλό μεσημέρι. Επόμενος κύριος, ναι. Έλα, φίλε. Τσε και βάρα, είσαι βλάξ με περικεφαλαία. Καλά, καλά, καλά. Πάμε. Βλάξ καλά. Με περικεφαλαία. Ναι. Ήταν στο Κομμουνιστικό Κόμμα και αυτό τι συμβαίνει. Ποιος? Το ότι δεν μπορεί να πολεμάει για τη Μακεδονία. Ποιος? Τι δουλειά έχει ο Κομμουνιστής? Έλα, Χριστέ και Απόστολε. Είναι ο ποιος Απόστολος και Χριστός, ρε. Ο Κομμουνιστής έχει σύνορα, ρε. Πάμε παρακάτω. Ο Κομμουνιστής για... όταν ανέβει στην εξουσία τι? Γίνεται δεξιός. Άντε, μπράβο. Πήρες χαμπάρι. Σε μένα το λες. Και ο παπάς όταν γίνεται μητροπολίτης τι... και αυτός γίνεται δεξιός γίνεται. Έλα πάμε. Ναι. Αριστεροί όλοι. Πάμε. Λέγε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Ρε παιδιά, αυτό με τον Ζουράρη. Γιατί δηλαδή. Γιατί ο Ζουράρης, ας πούμε, τι ποια είναι η προσφορά του. Αυτό είναι... του λέω κι εγώ, μωρέ. Σιγά λοιπόν, το Ζουράρη μας έχετε πρίξει. Λοιπόν, ο Ζουράρης είναι ένας δημόσιος λειτουργός. Καθηγητής πανεπιστημίου, δεν λέω εγώ όχι. Ναι. Παίρνει το μισθό του τον καλό. Η προσφορά του ποια είναι, η κοινωνική του προσφορά. Καλά, συγγνώμη φίλε, συγγνώμη. Για να το κλείσουμε λίγο. Δηλαδή, όλοι οι δάσκαλοι ρε παιδιά θα τους κάνουμε ας πούμε και σε δάσκαλο. Τι θα γίνει τώρα, δηλαδή. Γιατί δεν κάνεις δουλειά, λειτουργήμα κάνεις. Σιγά μωρέ, λειτουργήμα, άμα λειτουργήμα να μην πληρώνεις. Όχι, όχι, μισό λεπτό, σοβαρά μιλώ. Και εσύ. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Μου επιτρέπεις. Εσύ κάνεις λειτουργήμα κόκκινο. Και εσύ, και ο αστυνομικός, και ο γιατρός και ο νοσοκόμος. Είναι παιδιά. Πρέπει να αμείβονται, αλλά είναι πρώτα λειτουργήματος. Καλά, οκ. Έτσι. Αυτός έχει, ο Ζουράρης παίρνει το μισθό του τον Παχυλό και εδώ που τα λέμε στα πανεπιστήμια όλοι ξέρουμε πως καλά και καλά παίρνουν τις έδρες, έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αξιοκρατικά έτσι. Στο Παρίσι ρε φίλε ήταν, δίδασκε.
Μην τρελαίνεστε, ρε παιδί. Στο Παρίσι δίδασκε, ρε παιδί. Κουλτουριάρης Παοξίδη. Δεν είναι όλα καλά, πολύ καλά για αυτό που κάνει. Ρε φίλε, μισό λεπτό. Δεν το εξαργύρωσε. Άκουσες, συγγνώμη, γιατί ανανονόμασε κάτι το οποίο για μένα δεν έχει σημασία. Πώς δεν έχει. Δηλαδή, συγγνώμη, άκουσες να μιλάω για τον πολιτικό άνδρα Ζουράρη. Γιατί. Δεν υπάρχει. Γιατί μιλάς. Για τον πανεπιστημιακό. Σιγάρε. Δεν μπορώ να τον αμφισβητήσω. 500 πανεπιστημιακοί υπάρχουν. Τι έχει ο Ζουράρης. Σιγά. Άλλοι χίλιοι υπάρχουν. Άντε, μπράβο. Και λοιπόν. Ο Ζουράρης και ο Ζουράρης. 1999 δηλαδή. Κουλτούρα και λιγούρα. Υπάρχουν καλοί πανεπιστημιακοί, μέτριοι πανεπιστημιακοί και κακοί πανεπιστημιακοί. Ποιος το κρίνει αυτό. Καλό το Ζουράρη δηλαδή. Μου είπε ο Κώστας τι προσέφερε και λέω προσέφερε στην πανεπιστημιακή στην κοινωνία ρε, σαν κοινωνία τι πρόσφερε ρε, δάσκαλος καθηγητής είναι. Εντάξει, σιγά τα εσύ πες δεν τι μάθημα προσέφερε. Ρε φίλε, εσύ πες δεν προσέφερε. Τι μάθημα. Πολιτικές επιστήμες. Σιγά την επιστήμη. Okay. Η λαμογιά είναι η πολιτική. Okay, σιγά την επιστήμη που κανένα που πρόβλημα. Διδάσκει ιατρική. Κανένα πρόβλημα. Μαθηματικά, φυσική, χημεία, πολιτικές επιστήμες. Κλάιμαϊ. Πολιτική να πάτη. Πάμε επόμενη γραμμή. Ο Ζουράρης. Πάμε παρακάτω. Και θέατρο ΠΑΟΚ. Τρία άτομα στείλανε εδώ αυτό. Πόσα? Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Ναι, ναι. Άλλοι τρεις στείλετε άλφα μία ένα κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο. Έχει ωραίες στο 54-344 για να ξεφτυλιστείς για άλλη ναι, μια φορά. Ναι, θα ξεφτυλιστά μας στείλουν 10 άτομα ναι. Θέατρο στον ΠΑΟΚ. Ορίστε. 100 ραδιόφωνα σέρνουν να στείλουν 50 άτομα στο θέατρο. Α, παράτα με ρε. Λέγε ρε φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ναι. Βασίλη Αριανό από Καλαμαριά παίρνει τηλέφωνο. Καλώ τον Βασίλη τον Αριανό, τι λέει. Τι να λέει, καλά, τι να κάνουμε. Τι θα γίνει με την άμυνα, ρε Κωστή, τι θα κάνουμε. Τι θα γίνει με την άμυνα. Ένα center back που ήταν να πάρετε από την Βέρεια. Πληρωθήκανε σήμερα, συγγνώμη. Την πήραν να. Σταμάτα να κόκκινε με σκουντάζ με τον Αγκώνα, πληρωθήκαν σήμερα. Κοίτα τα 18 κόρνερ του Ηρακλή χθε με την γη. 18 ήταν. Άντε, σερσέρι. Στο ημίχρονο ήταν. Για λέγε, ρε φίλε. Τι άμυνα. Δύσκολα. Τι άμυνα. Πιστεύω... Έχει το Ραούλ, μπράβο, 40 χρονών. Φίλος του Καρυπίδη. Τι να κάνουμε τώρα. Ας έδρες λεφτά, πάρει τον Ταβλαρί. Ο Ιγζίδης. Άμα ήταν ο Ιγζίδης καλός, θα ήταν σαν τον Μπούγκουρα, τον δίναν στη Βέρε. Δεν τραβάει. Β' γάμα εθνική. Εκεί είσαι. Μετά ναι. Είναι η μοναδική ομάδα στον κόσμο, ο Άρης, που δεν έχει αμυντικό χαφ κόφτη. Πουθενά στον κόσμο. Ακόμα και σε αυτά τα πρωταθλήματα, οι Ντεπετιέντε και αυτά εδώ που του παίζουν όλοι ανοιχτά, ένα εξάρι καθαρό υπάρχει. Σε ποιο πρωτάθλημα παίζει Ντεπετιέντε? Δεν ξέρω, ρε. Πιστεύω, αφού είναι μπάλα. Είπε η Ντεπετιέντε. Σε ποιο πρωτάθλημα? Δεν ξέρω, ρε. Η Ντεπετιέντε και διάφορα. Η Ντεπετιέντε είναι στην Αργεντινή. Ρε. Αργεντινή, αυτά κολοπρωτάθλημα. Εκεί αμήνονται πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι, βλέπω. Πάντω και ο Αναστόπουλος έκανε ένα λάθος. Μου όταν βλέπεις ότι δεν μπαίνει μπάλα, δεν σε θέλει. Γύρνα το πίσω και πάρ' το 0-0. Αυτό μου έλεγε ο Αλέφατος. Ακριβώς, κάτσε λίγο πίσω. Κάτσε, πάρ' το πόντο και μην φωνάζουν. Θα σε τρυπήσουν από πίσω. Μια αντεπίθεση, μια κόντρα να βγουν, σε έχουν τρυπήσει. Βγήκαν όλοι ψηλά και έγινε το λάθος εκεί πίσω. Εντάξει, τώρα και κάτι αυτό που είπε ο Γρηγόρης για το Ζουράρη, επειδή είμαι και νέος εγώ. Ναι. Κοίτα, Γρηγόρη, άμα ρωτήσεις νέους έτσι κόσμο και αυτά, φοιτητές. Θα σε πούνε ότι να καθίσουν να ασχοληθούν με το Βενιζέλο και το Ζουράρη και αυτά, αυτά έχουν τελειώσει ρε εσύ. Εγώ βλέπω πανεπιστημιακούς. Μάξον να ζητάω κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, απλά σου λέω ότι βλέπω πανεπιστημιακούς γιατί και εγώ φοιτητής είμαι. Και απορώ κάποιοι πώς πήραν αυτή τη θέση και ας έχουν και κάποιοι. Συμφωνώ, συμφωνώ. Ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο. Πάρε με τη Νέα Δημοκρατία. Ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο. Για το πώς κάποιος γίνεται βοηθός καθηγητή, ποια είναι τα κριτήρια που επιλέγεται. Δεν ξέρεις τι μιλάμε τον άνθρωπο. Ανοίγεις ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Δεν μου αρέσει ένα πράγμα. Κάνει κάποιος μια δουλειά. Και καλός ή κακός είναι αποδεκτός για αυτό το οποίο προσφέρει. Το ελάχιστο, οποιοδήποτε. Έχουμε την τάση όλοι μας να το μηδέν. Τι κάνει μωρέ αυτό. Κάτι κάνει ρε φίλε. Δεν βρέθηκε τυχαία εκεί. Δεν πήρε τυχαία αυτά τα πτυχία. Δεν δίδαξε τυχαία άλλο εκεί. Λέμε, ρε, μη, χάμω το αν το θεωρώ στον πανεπιστημιακό χώρο. Σαν κοινωνία δεν βλέπω κάτι να προσέξω. Αλλά σου λέω. Αυτό σε λέμε. Σαν μόρφωση, σαν οτιδήποτε. Σε πέντε ανθρώπους που βοήθησε, καλό έκανε. Και, κακό δεν έκανε. Για τον βάλω, ρε. Είσαμε ένα γιατρό. Κατανοητό. Άντε από εκεί πέρα. Τον παγκουζουράρι. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Παρακαλώ. Έλα. Ναι, εγώ μιλάω. Εσύ ναι. Μιλάς, φίλε. Νίκος από Μαρτίου. Ναι. Ήθελα να πω κάτι για το Ζουράρι. Ναι. Η μόρφωση, γιατί μιλάμε ότι αν είναι μορφωμένος κάποιος ή όχι. Αυτό είναι υποκειμενικό. 100%. Για μένα μορφωμένος, δηλαδή αν έχω τελειώσει εγώ το δημοτικό, μορφωμένος μπορεί να είναι κάποιος που τελείωσε το γυμνάσιο.
Αντίστοιχα μπορεί ένας που τελείωσε το Λύκειο να φαίνεται κάποιος μορφωμένος στο πανεπιστήμιο. Η μόρφωση έχει να κάνει περισσότερο με το ήθος, θα έλεγα εγώ, και με γενικότερες αξίες παρά με το αντικείμενο του. Το ήθος δεν έχει σχέση με τη μόρφωση. Μισό λεπτό να καταλήξω, θα παρακαλούσα. Την πρώτη φορά που ήταν να επεβιβαστεί ο Άρης και εξαρτιόταν από τον αγώνα ΠΑΟ Καλαμαριάς μέσα στην Καλαμαριά, αν θυμάμαι καλά, ένα βράδυ πριν τον αγώνα, μαζί με επιφανείς παοξίδες, είχαν ξενυχτήσει, θυμάμαι τις δηλώσεις του ίδιου του Ζουράρη, αν θα δίνανε το παιχνίδι στην Καλαμαριά ή όχι για να πέσει ο Άρης. Αυτό δείχνει γενικότερα το ήθος ενός ανθρώπου. Αυτό είναι ο παδισμός, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Όχι, αυτό δείχνει όμως μια προσωπικότητα η οποία ενώ είναι πανεπιστημιακός, καταπιάνεται με το παδικό χειρότερα από τον θύρα 4 και το συμπεράσμα. Συγχώρεσέ με επειδή ολοκλήρωσες. Το ότι είναι πανεπιστημιακός δεν σημαίνει ότι είναι άγιος. Ναι, σας τελικά πού είναι όμως καλός? Γιατί το ένα είναι υποκειμενικό. Το άλλο εγώ τη διαφωνία με τον κόκκινο ήταν στη γενικότερη αυτή της κοινωνίας, η προσφορά του. Δεν έχει προσφέρει καμία. Οι πολιτικές επιστήμες, θα σου πω εγώ. Οι όχι και μέσα. Δεν βγάλαμε κάποιον καλό και άγιο άνθρωπο εδώ πέρα. Ούτε ότι προσέφερε. Σου λέω σε κάποιο χώρο προσέφερω. Πιάστε τότε έναν καλύτερο άνθρωπο για να. Πολιτικές επιστήμες, τι μάθημα είναι αυτό? Από το Μητσοτάκη στον Παπανδρέου, από τον Παπανδρέου στο Μητσοτάκη και από το Μητσοτάκη στον Καραμαλή. Τι πολιτικά σκουπίδια είναι αυτοί. Του ανεβάζουν με ένα τηλέφωνο. Εσύ του ψήφισε, φίλε. Όχι, εγώ δεν έχω ψηφίσει από το 1993. Πώς γίνεται, ρε φίλε, να σε κάνω μια ερώτηση. Εδώ και 23 χρόνια. Να σε κάνω μια ερώτηση. Σαλονικιώτικα στο ρωτάω. Πώς γίνεται, ρε φίλοι, όλοι εσείς, και λέω φίλοι γιατί χρησιμοποιώ μικρόν γιώτα, όλοι εσείς παίρνετε τηλέφωνο, κανείς από εσάς να μην τους έχει ψηφίσει. Κανείς. Πώς το εξηγείς? Πώς το εξηγείς? Δεν τα βάζω μαζί σου. Δεν τα βάζω μαζί σου. Πώς γίνεται όλοι, κανείς να μην τους ψήφισε? Τι να κάνω, τελικά βγαίνουν μόνοι τους, γίνεται νοθεία. Και ένα πράγμα το οποίο θα έπρεπε να συζητήσετε, πώς είναι το μοναδικό κράτος στον πλανήτη η Ελλάδα που βγάζουν τα αποτελέσματα τα εκλογικά μια ιδιωτική εταιρεία και όχι το Υπουργείο Εσωτερικών, η Singular Logic. Ρε φίλε, όπα, λοιπόν, να σκεφτεί. Όχι, αν θες να βάλεις το μυαλό σου να σκεφτεί, πάρε δες τι γινόταν πριν από 20 χρόνια που ψηφίζαν, πριν από 30 χρόνια, και πάρε και δες τώρα τι γίνεται, όπου πλέον είτε για να γίνει ένα δημοψήφισμα το Brexit ή Remain, το αν θα μπει η Ελλάδα στην Ευρώπη ή αν θα μπει η Ιταλία. Γραμμένους μας έχουν. Όχι, φίλε, δεν τελείωσα. Δεν σου λένε ότι σύμφωνα με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων έχει προβάδισμα αυτός ή εκείνος ή το άλλο. Σου λένε οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν ως φαβορί αυτό, το καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ναι, η ζωή είναι τελικά τζόγος. Όχι, οι αγορές κάνουν κουμπά. Φίλε μου, δεν υπάρχει, σου λέω πλέον, να ακούς τα exit poll και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Σου λένε οι στοιχηματικές εταιρείες για σοβαρά θέματα τώρα προβλέπουν ότι θα κερδίσει η Χίλαρη, κερδίζει ο Τραμπ. Προβλέπουν ότι η Αγγλία θα μείνει στην Ευρώπη, βγαίνει έχεις από την Ευρώπη. Έχεις δίκιο. Αυτό δείχνει την αλωτρίωση της κοινωνίας. Έχεις δίκιο. Και δείχνει και το που πάει σιγά σιγά το μορφωτικό επίπεδο. Αλλά θα σου πω κάτι όχι μόνο εσένα και σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά, ο καπιταλισμός είναι τόσο χαζός που είναι ικανός να σου πουλήσει και το σκηνί. Το μαχαίρι που θα, όχι, είναι, το σκηνί που θα κρεμάσει έναν τον ίδιο. Εμείς θα το πληρώσουμε. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα τι έγινε. Τόσα χρόνια για την Αφρική δεν δίναν τίποτα. Για το νερό, για το απλό αγαθό το νερό. Τώρα που έρχονται οι Αφρικανοί και προσπαθούν να, γιατί τους έχουν διαλύσει, έχουν εξορίξει και παίρνουν τα πάντα ότι έχουν πετάει για ένα κομμάτι ψωμί και τους έχουν σαν δούλους. Και έρχονται με τα καράβια και πνίγονται και προσπαθούν και έρχονται εδώ πέρα. Τώρα καταλαβαίνει το πρόβλημα σε εισαγωγικά ο δυτικός πολιτισμός. Σχεδιασμός είναι. Εντάξει. Δεν είναι σχεδιασμός. Σχεδιασμός είναι η απληστία του ανθρώπου. Ναι. Η απληστία του ανθρώπου. Και στη φύση, και στη φύση έχει επιπτώσεις. Ναι. Και στη δομή της κοινωνίας έχει πτώσεις. Και παντού. Αυτό είναι αποτελεσματικός σχεδιασμός. Και για να κλείσω, να μην καθυστερώ αν μου επιτρέπετε, δεν θέλω να αυτομαστιγώνεται ο Έλληνας να λέμε εμείς τους βγάλαμε. Μεγαλώσαμε σε μια κοινωνία που ο πρώτος πρόεδρος του ΙΚΑ ήταν Αμερικανός υπήκος όταν θεσπίστηκε. Επίσης, όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα της μεταπολίτευσης από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, τη δεκαετία του 50 που βλέπαμε η εποχή του χρυσού του κινηματογράφου, βλέπαμε με το δισάκι από το χωριό να πηγαίνει στην πόλη. Το να δημιουργηθεί ένα ρεύμα στη φιλίας,
Αυτό δεν ήταν έμφυτο στον καθένα. Τα είδανε και ήρθαν εδώ. Να σε καλά. Υπήρχε σχεδιασμός να φύγει ο Έλληνας από την επαρχία. Με πιέζει ο χρόνος. Εντάξει. Να σε καλά. Ζούμε σε κοινωνίες που είναι σχεδιασμένες. Κανένα κόμμα δεν το βγάλαμε. Να σε καλά. Τσέκε Βάρα Κλαμπ. 7.38 για την ακρίβεια, γιατί δεν είσαι εσύ ο Τσέκε Βάρα Κλαμπ. Αν εσύ διαβάζεις στο ίντερνετ την ενημέρωση που έχεις, μπορεί να έχεις ό,τι ενημέρωση θέλεις. Τη κάνει να την γνωρίζω πολύ καλά για το συγκεκριμένο κύριο την ενημέρωση. Και χαρακτηρίζω πάρα πολύ όταν με χαρακτηρίζουν. Εντάξει, πρόσεχε πώς χαρακτηρίζεις για να μην λαμβάνεις την ίδια απάντηση. Διάλειμμα. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. Λοιπόν, εδώ είμαστε, για να δω, φτάσαμε τους 10. Λοιπόν, άλλα δύο θέλω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Αλφα μία ένα κενό, ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344 για την παράσταση ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ. Τα 3 αντάρια είναι και πάλι δικά, σε 9.55 κενό το μήνυμα στο 54-340, στο 38 λεπτό. Πανιόνιος Πας Γιάννας στο 0-0, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο μέχρι τώρα. Και υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, ο οποίος βρίσκεται στο ανταλλακτικό της αρεσκίας σου από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Αν δεν μπορείς, εσείς το βρίσκουν οι ίδιοι με ένα τηλεφώνημα στο 18-133 από ένα καθρέφτη μέχρι και μηχανή αυτοκινήτου με 150 ευρώ. Καμιά δίλητρη το λέτε, μπορεί να μας δώσει με 130 ευρώ να πούμε, την κάνουμε κανένα ρεκτιφιέ στο Πετμεζάκι ή στον Κλεάνθη κάτω στα μνήματα. Ξέρεις ή δεν ξέρεις? Δεν ξέρω. Ή άμα δεν ξέρεις, πάνε στον κόσμο. Ακόμα δεν έβαλε γκολ τα Γιάννενα. Διπλό το δώσαμε στον Αλέφαντο αυτό το μάτς. Πάνε στον κόσμο, κόκκινα, αργείς, πάνε. Καλημέρα. Να πεις καλησπέρα. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Έλα, φίλε, ναι. Γιώργος Δάσκαλος από Πάρο. Δάσκαλε. Έλα, δάσκαλε. Έλα, δάσκαλε. Λοιπόν, πάλι με κινητοποίησατε σήμερα και ενώ ήθελα να μιλήσω για την ομάδα μου, τον ΠΑΟΚ. Τι να πεις για τον ΠΑΟΚ, μια... φίλε, ότι θα πουλήσετε τον Τζίμι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, Κωστή, Κωστή. Τι να πεις. Μια πρόταση απίστευση. Θα πάμε στο ακαδημαϊκό κομμάτι. Ναι. Είπες, αν δεν κάνω λάθος, τα αρχαία τα μαθαίνουν από παπαγαλία. Σοφότατο, φίλε μου. Πώς θα, αλλιώς, γιατί να πουλούσαν πολύ σωστά, έτσι. Πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή, θα με τρελάνετε αθλητικό ραδιόφωνο και βγάζετε κάποια πράγματα στη ρήμη του λόγου σας, απίστευτα. Όντως τα αρχαία τα μαθαίνουν παπαγαλία. Εγώ στο Λύκειο τουλάχιστον τα διδάχτηκα και έμαθα αρχαία. Είναι μαθηματικά παπαγαλία, δεν μπορείς να μάθεις. Είναι διαφορετικές επιστήμες, διαφορετικά θέματα, δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε. Διαφορετικά παιδεία. Από εκεί και πέρα, τα Ελληνόπουλα μισούν τα αρχαία διότι δεν διδάσκονται σωστά. Αν κρίνουμε από τα βιβλία των Αγγλικών, για παράδειγμα... Ο Παπαντρέωρη δεν τα κατήριξε το 81. Λοιπόν, τους τόρους διδασίες τις περισπομένες. Εκεί θα πάω τώρα. Η κρίση που διάγουμε, η οικονομική, έχει τις ρίζες στην πολιτισμική. Και η πολιτισμική κρίση την οποία διάγουμε έχει σχέση στην παιδεία. Ένας από τους υπευθύνους και πρώτος είμαι ο δασκαλάκος εγώ. Και πάμε παραπέρα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και πάμε στον κύριο Ζουράρη, όπου οι ακαδημαϊκοί, όπως και εγώ, έτσι δεν κρίνω πίσω από το αθλό μου, έχουμε τεράστια ευθύνη για το πολιτισμικό χάλι το οποίο διάγει ο λαός μας αυτήν την εποχή. Τελεία. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Ακούτε? Ναι, ΠΑΟΚ. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, όπως τα λέτε είναι τα πράγματα, δυστυχώς όμως διαπραγματευόμαστε με ένα ποδοσφαιριστή της Παρτιζάν, η οποία είναι φτωχότερο σωματείο οικονομικό. Πόσο ετών είναι φίλο ποδοσφαιριστής? 24. 24. Εγώ έτσι διάβασα για ένα Βόσνιο 33 ετών. Όχι από την Παρτιζάν. Αυτόν, εάν τον πάρουν, είμαστε μικρομάγαζο. Αυτόν, άμα τον πάρετε, φίλε, είναι για τον πάρτε στην ξυλοκυρατιά Κιλκής. Να τον πάτε εκεί στις Ρωσίδες να τον τρίβουνε, μπας και τον κάνουνε άνθρωπο. Αυτό τώρα τον πώς το λένε, Σέρβο ποδοσφαιριστή, δεν τον ξέρω. Τι να σου πω τώρα. Δεν είναι Σέρβος, είναι Βραζιλιάνος, ο οποίος παίζει στη Σερβία, είναι 24 χρονών. Τέλος πάντων, είναι ο καλύτερος υποτίθεται σύμφωνα με τα γραφόμενα και τα αναγραφόμενα στα site. Αλλά οι τύποι τι λένε? 2,5 εκατομμύρια ερήτρια, δώστε τα και πάρτε τον. Οι δικοί μας δεν είπαν για τον Ροντρίγκες, δώστε 5 που είναι ερήτρια και πάρτε τον. Το ξεπουλάνε. Αυτό μας δεν το ξέρουμε. Ότι είμαστε ψιλιγατζίδες, δυστυχώς. Μάλιστα. Κρίμα. Ναι. Κρίμα. Ναι. Ναι. Άκου λίγο, να μην προτρέχουμε, γιατί μιλάμε για κάτι το οποίο δεν έγινε. Αν θα γίνει, δεκτό να πεις για ψιλιγατζίδες, γιατί τώρα
Μιλάμε για κάτι το οποίο υπάρχουν εικασίες. Αυτό απλά... λαμβάνει ως ναι, μήνυμα. Δεν έχει τελειώσει το θέμα. Ναι, αλλά να μην εκφράσει αυτό που νιώθει. Μα που αν λαμβάνει. Αν δεν τελειώσει, δηλαδή. Γιατί να μην εκφράσει συγγνώμη, αυτό συγγνώμη, πριν τελειώσει. Συγγνώμη. Αν πουληθεί τελικά 4, δεν θα είναι άσκοπο που τους χαρακτήρισε τους λιγατζίδες. Αν πουληθεί, εξαρτάται κύριε Κόκκινε, ανάλογα με την κίνηση που θα κάνει για να αναπληρώσει το κενό του. Σωστό. Καταλάβατε. Πάντως ο κύριος Γιώργος Αβίδης έκανε μια κίνηση εχθές που μ' άρεσε. Είπε ότι ο Βιερίνια δεν θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ, μην ασχολείστε τώρα. Σαφώς και δεν θέλει. Μπράβο. Θα περιμένω 2 χρόνια αν ζω και είμαι καλά τον κύριο Γιώργο Αβίδη όταν κρεμάσει ο κόλος του Βιερίνια μέχρι το χορτάρι και θα γίνει σαν πόντια 50 ετών. Και θα παρακαλάει να έρθει στον ΠΑΟΚ να δω τη στάση του Γιώργου του Σαββίδη τότε. Μέχρι στιγμής έπαιξε... καλά. Πώς είπατε? Έπαιξε ποδόσφαιρο στα αριστερικά σωματεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης ναι, ναι. για 3 χρόνια. Ναι, ναι. Κάποια πράγματα και τα σκαμπάζω, ρε παιδί μου. Για πείτε απλά, μας. Έτσι. Για πείτε μας. Στην Αναγέννηση Λιούπολης ήμουν. Τώρα έγινε αέλιο. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, το θέμα ποιο είναι. Πουλάς 4, θα πάρεις 2 παίκτες με 2 και 2. Έτσι, και πιστεύουμε 2 εκατομμύρια συν 2, ένα 4 και ένα extreme στη θέση του Ροντρίγκες, κάτι καλό θα πάρεις. Αλλά οι ενδείξεις μέχρι στιγμής το δικό μου στο εξής συμπέρασμα, δεν θα πάρει τέτοιες παίξεις. Γκολ για τον Πανιόνιο, μόλις είπε για διπλό, έβαλε γκολ ο Πανιόνιο, σκέψου τι είναι ο άνθρωπος. Και μετά μου λέει ότι ο Τσίπρας θα φτάσει καλά στη Σαμοθράκη. Ωραία, βλέπω κανένα θερμό επεισόδιο εκεί. Σιγά τα αίμα. Γεια σου φίλε, γεια. Λοιπόν, 7:38, για τελευταία φορά θα στο πω. Πάλι ο Ασαριφάρτρε, πάλι. Ο Ζουράρης είναι πρώην μέλος του ΚΚΕ. Το κίνημα αυτό το οποίο έκανε με τον Παθαμελή έγινε το 2009. Εντάξει, αν σε καλύπτει, σε κάλυψε. Και εσύ συνεχίζεις να χαρακτηρίζεις, δεν πειράζει. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σου Θόδωρε. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Σεντερφορίσκια, συγγνώμη λίγο, ναι. Σεντερφορίσκια ο παίκτη ο οποίος δείχνει ότι ξέρει πολλά κιλά μπάλα, δες τι ωραία. Από την κλειστή γωνία είναι και ευθύνη του τερματοφύλακα, αλλά τελείωμα με τεχνική. Δεν είναι μόνο με δύναμη. Γιατί, πολύ ωραίο γκολ. Γιατί είναι ευθύνη του τερματοφύλακα? Γιατί είναι, ρε φίλε, υποτίθεται ότι του κλείνει όλο το οπτικό πεδίο. Αφού στην απέναντι γωνία δεν πήγε στην κλειστή γωνία. Δεν πέρασε πολύ μακριά του. Αφού στην άλλη γωνία πήγε, δεν πήγε στην κλειστή γωνία. Πώς την είδες εσύ? Όταν το δεις σωστά. Άσε ρε Κόκκινε τώρα. Okay. Θόλωσες με το ουίσκι που σε φέρανε. Α, Γιώργο Τσίσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον μπλετζόνι. Οκ. Λοιπόν, πάντως δεν είσαι καθόλου χουβαρντάς, γιατί το παίζεις αλτρουιστής και μόλις είπε ο Ζαΐρης να μοιράσει το ουίσκι, ούτε γουλιά δεν έδωσες. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό είσαι κουτρομόγιας. Τι είμαι? Κουτρομόγιας. Καλά. Δεν μοιράζεσαι, ρε παιδί μου, το κέρασμα. Τα του εαυτού σου τα κρατάς. Άσε από του εαυτού μου. Okay. Εγώ είμαι ο χειρότερος. Γιατί δεν του δώσες 2 γουλιές και το Ζαϊράκο και κάνα 2 ακόμα. Να πεις να πιω εγώ το μισό μου. Να πει ο Ζαΐρης ότι ό,τι έχεις δει μέχρι τώρα δεν το πήρα από μένα. Ρε σε ζήτησε ο άνθρωπος να πιει 2 γουλιές. Εδώ το προφύλαξα. Τι έκανε? Ξέρω τι κάνω. Αφού είσαι κουτρομόγιας. Το προφυλάσω. Λέγε ρε φίλε. Μετά τη σημερινή εκπομπή σκέφτηκα ένα διάλογο που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο κύριος Γραπτόπουλος στην επόμενη παράσταση που θα κάνει. Ποια? Θέλει να τον ακούσετε? Ναι, ναι. Σήμερα όλοι φορείς στο καθάνιο. Και ποιοι είναι οι φορείς, ρε Γρηγόρη? Δεν ξέρω. τότε τι το λες? Έτσι γράφει εδώ. Και σε να σου γράψουν ότι ο Ηρακλής θα το πει, δηλαδή. Ποιοι είναι οι φορείς? Βλάκα, φαλακρέ μου και φάει τα σηκώτια. Με πολύ εμπάθεια αυτό που έκανες και καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί? Και λυπάμαι που το κλείσεις έτσι. Γιατί λυπάσαι? Γιατί δεν έγινε ποτέ δεν έγινε αυτός ο διάλογος, ποτέ δεν υπόθηκαν αυτά. Και σου είπα, όταν λέω όλοι οι φορείς, από τον ερασιτέχνη μέχρι οποιοδήποτε άλλο. Κανένας δεν έχει λύση από αυτούς όλους. Εντάξει, και σου είπα και τι πρόκειται να γίνει. Έλα. Με τον ερασιτέχνη. Άντε βρε αμακαθόρι όλοι, άντε. Πάμε καλό. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα. Έλα. Οχ, οχ, οχ. Δεν μου λες αυτό που λες. Έλα φίλε. Εγώ που σ' άκουσα και το έπαιξα διπλό τον Πανιόλιο. Γιατί κατηγορείς τους μετεωρολόγους, εσύ δεν έπεισες έξω? Και αυτό ακριβώς είπα. Ε? Αυτό ακριβώς λέω. Γιατί τους κατηγορείς όμως? Και αυτοί θα πέσουν έξω. Όχι. Κάποτε. Εγώ δεν τους κατηγορώ. Κατηγορούν αυτοί όλοι οι λάτρες των χειμερινών αθλημάτων που πήγανε πάνω στα Γρεβενά και στα Σαλέ και βρήκανε 0 χιόνι ότι κάποια site τους ξεγέλασανε. Συμβαίνουν και αυτά. Αυτό είπαμε. Κάτι άλλο τώρα. Ναι.
η χώρα μας έχει πολλά προβλήματα όμως, ξέρετε. Όχι, είναι μια χαρά είναι. Γιατί πιάσατε το Ζουράρι τώρα? Γιατί δεν πιάσαμε το Ζουράρι. Δεν μου λες, συγγνώμη, τι είπε ο Ζουράρης? Καλύτερα να πάρουν ένα νησί και δύο παρά να μην χάσουμε την Ελλάδα. Τη γλώσσα. Και που πήρανε την πόλη Τούρκη, τι καταλάβω. Δεν το κατηγορήσαμε γι' αυτό το Ζουράρι. Δεν το κατηγορήσαμε γι' αυτό. Είχαμε μια διαφωνία με τον Κόκκινο ότι ο Ζουράρης στη γενικότερη κοινωνική αυτή της χώρας δεν έχει προσφέρει. Δηλαδή έχει προσφέρει σαν κοινωνία. Δεν μου λες. Όχι κοινότητα. Εσύ δηλαδή δεν έχεις κανένα πρόβλημα αν σου πάρουν ένα νησί? Κάτσε, Γρηγόρη! Εσύ! Γρηγόρη, κάτσε! Να το δεις, αφού δεν έχω πρόβλημα! Προκειμένου να κάνω πόλεμο, δεν έχω πρόβλημα! Προκειμένου να κάνεις πόλεμο! Θα το χάσω! Ούτε ένα εκατοστό δεν δίνω! Καλά, μην δεις εσύ! Εσύ δώσε! Εγώ δεν δίνω ούτε ένα εκατοστό! Καλά, εγώ είμαι πιο χωμάτο! Έμαχήθηκε για αυτά! Σιγά! Για αυτά που πατάς! Έμαχήθηκε! Πού χύθηκε αίμα? Κατάλαβες? Στάσου, τρέμουν τα κόκαλα των προγόνων μας όταν λες πια πράγματα. Έμαχήθηκε. Από ποιον χύθηκε αίμα, ρε? Από ποιον? Ναι, ποιον? Από αυτούς οι οποίοι μετά κάναν τέσσερις εμφύλιους. Δεν απαντάω. Δεν απαντάς, ε? Δεν απαντάς. Πλακωθήκα στα μπουνίδια, ποιος θα πάρει την εξουσία. Έμαχήθηκε. Έμαχήθηκε για την εξουσία. Εκεί χύθηκε. Δεν μου λες. Ο φτερωτός γιατρός εκεί, τι πρόσφερε? Ο τσεποτός γιατρός, τίποτα δεν πρόσφερε. Οικονόμησε. Ο Ψωμιάδης τι πρόσφερε? Ποιος είπε, λέει? Ο Ψωμιάδης. Ο Ψωμιάδης τι πρόσφερε? Τουλάχιστον δεν έκλεψε. Γιατί καταδικάστηκε? Ο Ψωμιάδης. Ναι. Για το βενζινά. Δεν έκλεψε. Γιατί έκλεψε. Καταδικάστηκε. Δεν έκλεψε όμως. Γιατί καταδικάστηκε. Ναι, δεν έκλεψε ο Ψωμιάδης. Γιατί καταδικάστηκε. Επιμένω. Γιατί πήγε να βοηθήσει ένα για απάτη. Για απάτη. Η απάτη τι είναι? Ναι, η απάτη τι? Είναι απάτη. Δηλαδή, συγγνώμη. Κοίταξε, όταν μιλάμε θα μιλάμε. Μιλάμε. Απάτη τι είναι, εξήγησε τι. Άλλο ρε απάτη να φάω. Δεν το συμφέρει να πάει. Είναι φίλος, δεν κάνει. Γύρω γύρω μη το πας. Είναι φίλος του ρε, δεν τολμάει να πει. Φίλος του, βρε τι? Φίλος του είναι, δεν λέει. Δεν ξέρεις τι σου πια είναι. Φίλος του είναι, τι να πει τώρα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι όταν θέλετε να για τους ξένους, λέει, για τους φίλους, μούχθη το κάνει. Λογικό δεν είναι? Λογικό είναι. Εντάξει. Αλλά εγώ λέω την αλήθεια. Όλοι εχθροί μας θα είναι δηλαδή. Κατάλαβες, από τη στιγμή που είναι φίλος. Πώς θα γίνει? Επειδή όντως πήγε να βοηθήσει και βρήκε τον πελάτου. Εντάξει, αλλά άμα ήταν κανένας άλλος, θα τον είχε σκίσει τώρα. Θα σου πω ένα άλλο τώρα. Και ο Αντρέας Παπανδρέου πήγε στο δικαστήριο, αθώθηκε. Ναι, ναι. Αλλά βγαίνει ο Μητσοτάκης ο μεγάλος. Από τη στιγμή που αθώνεσαι, από τη στιγμή που αθώνεσαι, καλός ή κακός, δεν μπορώ να τον κατηγορήσω τον. Ναι. Και βγαίνει ο Μητσοτάκης στο Χατζηνικολάου. Ναι. Ο μεγάλος Μητσοτάκης. Ο γέρος, ναι. Ναι, και σε μια στιγμή η γλώσσα λέει κόκαλο δεν έχει, κόκαλο τσακίζει και λέει αν ήθελα εγώ λίγο το μικρό το δαχτυλάκι να κουνούσα, θα ήταν μέσα ο Αντρέας. Καλά, δεν ήταν τόσο. Για να δει ποια δικαιοσύνη μιλάτε τότε. Ούτσανα. Ναι. Άσε γιατί και ο Μητσοτάκης έχει τους λόγους του. Γεια. Το ξέρω. Άμαξε. Έπρεπε να είναι και αυτός μέσα. Σταμάτα βρε τώρα. Μέσα και έξω. Και όλοι τους έπρεπε να είναι μέσα. Γεια σου. Άσχη κανέναν έξω. Λοιπόν, όσο βρίζει τόσο θα την πατάει. Για το θέατρο. Ραπτόπουλος Γιώργος. Λοιπόν. Παπαργυρίου Νίκος. Στολτίδης Δημήτρης. Αραπίδης Κώστας. Φασούλας Δημήτριος. Χριστοφορίδης Θόδωρος. Σμαραγδί Καζάκου. Και Σμερτζόγλου Αλέξανδρος. Σμαράγδα ξέρω. Σμαραγδί όνομα, μάλιστα. Παρακαλώ. Αλλά καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Από το Δημότυχο Παοξής. Καλώς τον. Α, ωραία, χαρμόσυνη πόλη. Έλα ρε το ίδιο κάθε μέρα, πες κάτι άλλο ρε. Λοιπόν, εγώ για τον ΠΑΟΚ βασικά ήθελα να πάρω να μιλήσω, αλλά με βάλετε 500 θέματα. Πες για τον ΠΑΟΚ εσύ. Λοιπόν, όχι θα ξεκινήσω για τον Ζουράρι, αλλά κάπως διαφορετικά από μια ιστορία όταν ήμουν φαντάρος. Λοιπόν, επειδή ήμουν εδώ πέρα στα σύνορα πάνω στο Κουφόβουνο, υπηρέτησα. Και εσύ εκεί ήσουν, ηλικία? Ναι, ναι. Εγώ πόσο είμαι, 41. Το 5-16 το πρόλαβες?
Πώς δεν το πρόλαβα. Εκεί, εδώ είναι ακόμα. Εκεί ήμουν. Ωραία. Το περιβόητο F-16. Μάλιστα. Εγώ ήμουν στην 175. Μάλιστα. Πυροβολικό ήσουν. Ναι, ναι. Εσύ τι είσαι. Πεζικό. Α, πεζικό. Λοιπόν, ρώτα κάποτε τον κύριο που είναι εκεί αν είναι τάγμα επιθυμεί τον ή όχι. Όχι σαν και εσένα πλακοραφού γαζότρια. Λοιπόν, τέλος πάντων, είχα έναν λοχαγό ο οποίος το παίζει πολύ νταΐς, πολύ αυτά, πολύ έτσι, πολύ αλλιώς. Γιατί να μην το παίζει, κοίταξε, αυτό έχει εξήγηση, γνώμη που μπερδεύομαι. Ναι, όχι, αυτό έχει εξήγηση, ξέρεις γιατί. Θα την καταλάβεις. Σου λέει από εδώ που χειρότερα να με στείλουν, οπότε λοιπόν, μάγκες είναι όλοι. Άκου τώρα. Λοιπόν, και είχα ένα διοικητή με πολλά μέδεα, με πάρα πολλά μέδεα, ο οποίος σηκώθηκε έτσι, του κάπνισε ρε παιδί μου, ένα Σάββατο και χτυπάει ένα κόκκινο συναγερμό μέσα στο στρατόπεδο. Λοιπόν, είχα αυτό το λοχαγό που έκλαιγε σαν κοριτσάκι. Δεν μπορώ, δεν κάνω, θέλω να φύγω, να πάω στην πατρίδα μου, δεν μπορώ, έχω οικογένεια. Δόκιμος ήτανε. Όχι. Λοχαγός είναι. Ναι, γιατί λοχαγός. Και οι δόκιμοι λοχαγοί είναι έξυπνα. Ανθυπολοχαγοί φεύγουν βλάκα. Ο δόκιμος φεύγει με το βαθμό του ανθυπολοχαγού του, του δίνει ένα μήνα και φεύγει βλάκα. Okay. Λέγε φίλε. Λοιπόν, για να τελειώσω, γύρωσα και λέω, κύριε λοχαγή, λέω, εσείς εδώ πέρα πρέπει να μας κάνετε εμάς κουμάντο, τι πρέπει να κάνουμε, τι έτσι, τι αλλιώς. Όχι, εγώ έχω οικογένεια το έναν τ' άλλο. Τι θέλω να πω, αυτοί που μας δικούν είναι σαν αυτούς εδώ τους λοχαγούς της καριέρας. Και είναι ένας παππούς ο οποίος ακούει την ιστορία, γιατί τη λέγαμε έξω ρε παιδί μου όταν βγήκαμε εξοδούχοι. Την ακούει ένας παππούς και άρχισε να κλαίει με μαύρο δάκρυ. Λέει δώσε μου εμένα τώρα το G3, λέει, εγώ θα πάω λέει κάπου στο ποτάμι. Κανένας από εσάς δεν θα σταθεί. Σαν το ευνή δεν έχει φίλε. Λοιπόν, τα ξέρω κόκκινος, γιώτα 4 ήτανε, είχε ευνή αυτός. Εγώ λέω ότι αν εσύ δεν έχεις κάνει ούτε μία βολή ζωής, δεν έχεις πυροβολήσει. Τι γιώτα ήσουνα? Και τις βολές, γιώτα 3. Οι γιώτα 3 πυροβολούσανε? Εσύ πες ότι δεν πυροβολούσαν. Δεν πυροβολούσαν. Okay. Θαλαμοφύλακα σε είχανε και καθάριζες τις κάλτες. Πες ότι δεν. Έτσι λέω εγώ. Παραμυθάς, είσαι γνωστός. Οι γιώτα 3 πιάνουν όπλο, ρε. Πλατύπου. Δεν πιάνουν όπλο. Δεν πιάνουν. Ακούς τι λέει, Ο γιώτα 3 πιάνει όπλο, ρε. Καταρχήν στο F-16 ήταν δυνατό να μην πιάσει όπλο, εξήγησε. Βράσε με τώρα. Όταν είσαι γιώτα 3 πιάνει όπλο. Αναλόγως των συνθηκών. Για αναλόγως. Ρε φίλε, για το αυτή πιάνεις. Και για ποιο λόγο. Για το αυτή πιάνεις. Πλάκα μου κάνεις. Λοιπόν, από εκεί. Από εκεί και πέρα ήθελα να πω ότι ο κύριος Ζουράρης και κάθε Ζουράρης και αυτοί που μας κυβερνούν είναι αυτοί οι λοχαγοί. Σ' ακούει ο Τσίπρας τώρα στο ΣΥΜΚΑ είναι μέσα. Σ' ακούει να ξέρεις. Του βάλανε οι ασφαλίτες να ακούσει ραπτόπουλο κόκκινο. Να ξέρεις. Λοιπόν, και όσο για τον ΠΑΟΚ ήθελα να πω. Αυτό που είναι μέχρι τη Λάρισα Παναθηναϊκός και από τη Λάρισα και πάνω ΠΑΟΚ. Μάγκας είναι. Μπερδεμένη προσωπικότητα είναι και Τσίπρας. Πήρε το ματς για 4 χρόνια σε έχει σαν αρκούδα και σε χορεύει. Και δεν μιλάς κιόλα. Βλάκα. Άς. Είσαι βλάκας, μωρέ. Λέγε φίλε. Λοιπόν, ναι. Ραπτόπουλε και για σένα, για τον ΠΑΟΚ ήθελα να πω το εξής. Σαν ΠΑΟΚ ξύσουμε κι εγώ. Πλέον έχουν ανακαλύψει τώρα το στόχ. Σε λίγο βλέπω μεταγραφή τον Κωνσταντινίδη να φεύγει από τα διοικητικά και τα πάτα του πάω και να πηγαίνει ξανά ως παίκτης αριστερό εξτρέμ να παίζει. Όταν βγαίνει ο ΠΑΟΚ φίλε και δίνει δανεικά το Φουκαρά τον Ηρακλή και ο Άρης δεν έχει μαντήλι να κλάψει, ο ΠΑΟΞής από την πολυθρόνα δεν σηκωθεί, όχι ο Ροντρίγκες να φύγει, όλη η Τούμπα να φύγει. Κατάλαβες τι είπα, τον Κωνσταντινίδη μεταγραφή. Λοιπόν, και ο Ζαγοράκης ξεκινάει η προετοιμασία για το καλοκαίρι. Άρε τα βγάζει. Μπράβο. Για να βάλεις ένα καλό αμυντικό χάφ. Ο Ζαγοράκης. Γεια σου φίλε. Έτσι όπως είσαι τεχνό. Έγινε. Από τον Κάσο καλύτερος θα είναι. Τι λες τώρα. Έτσι γίνεται. Τελευταίος. Μάλιστα. Ο επόμενος. Όλες πέσανε. Ναι, τέλος. Φτάνει. Ποια κλειστή γωνία. Ρε φίλε. Ποια κλειστή γωνία είναι κόκκινη. Είναι η δεξιά γωνία του τερματοφύλακα. Μη ρε κόκκινη. Η μπάλα πάει από την άλλη μεριά. Την ανοιχτή γωνία. Μπορώ να μιλήσω. Τι να μιλήσει, αφού δεν ξέρεις. Πλασάρι. Μη. Από το αριστερό άκρο. Μη. Στο ύψος της μικρής περιοχής και πιο κάτω, από πλάγια. Θα μας κάνουν θέμα, μη. Και λέω ότι είναι ευθύνη του τερματοφύλακα. Εσύ πες ότι δεν είναι. Εσύ τα αρσενικά από τα μέσια τα. Εσύ πες ότι δεν είναι. Ακούγεσαι. Εγώ λέω ότι είναι ευθύνη του τερματοφύλακα. Εσύ είσαι άμπαλος και λες αυτό το πράγμα. Καλά κάνεις. Επειδή είσαι άμπαλος. Και είναι ευθύνη. Το ότι είσαι άμπαλος είναι πρόβλημά σου. Το ότι κρίνεις ποδοσφαιριστές. Τη γνώμη μου λες. Όχι, ρε, τη γνώμη μου λες. Η γνώμη μου λες. Εσύ. Δεν έχει τη γνώμη εσύ, μου λες. Δεν μπορεί να φταίει ο άνθρωπος για τον γκολ αυτό. Δεν εγώ αν είμαι τερματοφύλακας. Ναι. Λοιπόν, είμαι εγώ τερματοφύλακας. Έχω κάνει. Εσύ έβγαλες καλό διαιτητή τον Κίζα. Μια χαρά είναι ο Κίζας. Κομπλεξικέ. Παίζει ο Ολυμπιακός Ηρακλής.
στο Καραϊσκάκι. Ναι. Και προηγείται ο Ολυμπιακός με ένα γκολ, μια φοβερή κεφαλιά, σκάει κάτω η μπάλα, πετάγεται ένας Λεκίδης που είχατε τερματοφύλακα. Τον θυμάμαι. Πώς το λέγανε στο μικρό? Δημήτρης. Μάλιστα, Απόστολο το λέγανε. Λοιπόν, τη βγάζει την μπάλα με υπερένταση. Απόστολος στο Γιάννης. Απόστολος Λεκίδης. Από πού τον πήρατε? Συνέχισε από τον Άρη. Από τον Άρη. Ξανθός, γαλανό μάτι, τι, μαναχρινός, τι. Σου είπα από τον Άρη τον πήραμε και σου είπα από πού τον πήραμε. Λοιπόν. Ψέματα είναι, από τον πήραμε από τον Άρη. Λοιπόν, αυτό είναι κουβέντα. Έθνος το πήραμε από τον Άρη, ναι, ναι, το πήρατε από τον Άρη. Τον Δημήτρη Λεκίδη. Λοιπόν. Δηλαδή είναι θέμα αυτό. Με ένα, ναι, πες, δεν ξέρω, ρε, το δεν ξέρω, γλιτώνεις πολλά. Και πώς σου είπα ότι την ομάδα που τον πήραμε. Ναι, αλλά δεν ξέρεις το όνομα το μικρό του. Και τι αλλάζει με αυτό. Ευχαριστώ να έχεις συνέχεια. Άστα σου πω άλλη φορά την ιστορία. Δεν πειράζει. Άστα να πάει στο δεύτερο. Πες, ναι, σου δίνω ένα λεπτό να την πεις. Έθνο σπορ, η άχρηγνο πρασινοκάμπια, ο Σεφτελής ο Στράτος, αρχισυνταξία κτλ. Στάθης Βαρετιμιάδης, δημοσιογράφος. Ευθύνη του Λεκίδη για τον γκολ. Του παίρνω τηλέφωνο εγώ την άλλη μέρα. Λέω, ποιος είναι εδώ ο κύριος υπεύθυνος? Λέω, Στράτος Σεφτελής. Λέω, κύριε Σεφτελή, εδώ έχει μπει ένα γκολ. Ο άλλος έχει κάνει μια εκτείναξη εκπληκτική. Ακουμπάει την μπάλα, δεν την πιάνει. Έχει σκάσει μπάλα κάτω σε κεφαλιά. Ξέρεις τι σημαίνει, του λέω, του Σεφτελή, τι σημαίνει να σκάσει μπάλα κάτω σε κεφαλιά? Ο Σεφτελής έχει ξαναλέει, λαός Πασόκ στην εξουσία. Δεν ήξερε. Λέω, πες στο Στάδι το Βαρετιμιάδη ότι δεν ξέρει μπάλα και ότι πρέπει να κρίνει και τα λοιπά. Λέει, είστε, λέει, πατέρας του Λεκίδη. Ούτε πατέρας του Λεκίδη, λέω, ότι γκόμενα του Λεκίδη είμαι. Είμαι αναγνώστης της Έθνοσπορ και δεν θέλω να διαβάζω μαλακίες, του λέω. Έτσι ακριβώς. Λέει, κύριε, πώς μιλάτε έτσι, σας παρακαλώ. Λέει, είναι υποκειμενική αυτή. Υποκειμενική είναι. Τα πάνε είναι υποκειμενική. Εγώ, αν είμαι ο Λεκίδης και με γράψει όλος ότι φταίω για αυτό τον γκολ, πάω στην πόρτα, τον τραβάω ένα χέρι ξύλο. Υποκειμενικό είναι ότι είμαι καλά στα μυαλά μου, θα του πω και εγώ. Δεν έχει υποκειμενικό. Είναι το σωστό και το λάθος. Υποκειμενικό δεν για μια γνώμη λοιπόν δεν παθαίνεις τίποτα, για ένα χέρι ξύλο παθαίνεις πολλά. Τι παθαίνεις, κόκκινε, σου φύγει λίγο το σαγόνι, κανένα δόντι και άλλα ψυχολογικό κανένα μήνα. Θα ρωτήσεις. Και επανέρχεσαι μετά. Θα ρωτήσεις. Εγώ δεν είπα ότι είναι ευθύνη του τερματοφύλακα. Τώρα είπες προηγουμένως. Δεν είπα ότι είναι ευθύνη. Λέω ότι είναι από πολύ κοντά και. Από εκεί και πέρα μπορεί υπό προϋποθέσεις να το βγάλει το κόκκινο. Δεν βγαίνει αυτό το γκολ, ρε κόκκινε. Είναι ιδανικό πλασάρισμα, ρε κόκκινε. Στην απέναντι γωνία. Ποια κλειστή γωνία εσύ είδες να περνάει η μπάλα? Ανάθεμάσε τα άλλα. Δηλαδή, εσύ είσαι ο προπονητής, όχι ο τερματοφύλακας. Με ποιον τα βάζεις τη φάση αυτή? Με τον μπλάκα το στόπερ που δεν τραβήχτηκε. Να κλείσει το χώρο. Να τον βγάλει offside. Από τη στιγμή που δεν βγήκε offside, μετά τι γίνει, ποιο φταίει? Ο Θεός φταίει μετά. Μετά δεν φταίει κανένας. Φταίει αυτός που βάζει τον γκολ. Ποιος τα φταίει? Γεια σας. 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 Γκολ. Ποιος τα φταίει? Γεια σας.